Πού είσαι, ρε τουρίστα? Λοιπόν, την υποβολή θα την κάνω μόνος μου σήμερα. Ο Παπαδόπουλος έχει έρθει. Είναι από τις... όχι σπάνιες φορές, αλλά εντάξει. Σήμερα είναι εδώ. Είναι βέβαια ο Σύπαρον, όπως λέμε, όπως ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον τελικό του Σαββάτου. Ο Σύπαρον βρίσκεται στο στούντιο, μας τίμησε με την παρουσία του, αλλά έχει εδώ και κανένα δεκάλεπτο, δεν έχει βγάλει κουβέντα. Μάλλον έβγαλε πριν από λίγο κάτι για τα χέρια του Μουρελί, είπε. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν είπε. Εντάξει, με κοιτάει από την κορφή μέχρι τα νύχια. Έχω έρθει με ένα μπλε μπλουζάκι και ένα τίσερτ. Με μια βερμούδα, τι άβαλε, 30 βαθμούς έχει έξω, και με αθλητικά παπούτσια. Τώρα το χρώμα τον πήραξε που είναι μπλε τα παπούτσια και τα αθλητικά. Τα παπούτσια, όχι παπούτσα. Λοιπόν, τα παπούτσια και το τίσερτ. Το ότι έβαλα βερμούδα τον πήραξε. Ζηλεύει μάλλον που δεν μπορεί αυτό να βάλει βερμούδα, γιατί ξέρει, είναι η ρεπόρτερ. Τώρα μπορούσε ένα ρεπόρτερ άρη κιόλα. Ασχέτω αν πάει για παραγωνισμό η φάση του χρόνου. Λοιπόν. Ένα ρεπόρτερ δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στην πόλη τώρα με βερμούδε τα λοιπά. Εγώ είμαι χαμάλης. Γράφω εκεί για την Πεζανσόν και τη Σαντορούτερα, εντάξει. Στοιχηματζή τώρα, εντάξει. Με λαθόκολα στο χέρι και τα πιτόγερα, ξέρει, είναι μπάσκλα. Αλλά είναι ρεπόρτερ, φίλε. Άντε. Θα πάρει ένδειξη από τον Θέλει Ζήση, από τον Θέλει. Θα λύσει τη σιωπή μου. Από τον Τελίμπασιτ και τα λοιπά. Πρέπει να φορά το. Εντάξει, όχι κουστούμάκι. Αλλά την μπουκαμισιά, το παντελόνι. Το παπουτσάκι, το κυριλέ, πόλο. Ναι, εντάξει, πρέπει να έχει ένα ίματσε, παιδί μου. Είναι ρεπόρτερ, πώς το κάνουμε. Εμείς είμαστε του πεταματού. Κοίτα, στη δουλειά. Εγώ κοιτάω. Στη δουλειά, γενικότερα, παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν δουλειές που δεν χρειάζεται. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο, Θανάση. Τα χέρια μας είναι ροζιασμένα από τη δουλειά. Καλά, και όχι μόνο. Άλλου μέσα είναι από άλλο πράγμα. Ναι, όχι μόνο αυτό, εντάξει. Όλοι. Εντάξει. Το ντύσιμο, φίλε, παίζει ρόλο στη δουλειά. Παίζει ρόλο, φυσικά. Παίζει ρόλο. Ναι. Ειδικά οι πλασιέ, φίλε, είναι, μπορεί να φας παπά από ντύσιμο. Σε πλασιέ. Είναι πλασιέ. Φίλε, και εσύ πλασιέ. Και οι δημοσιογράφοι είναι ένα είδος πλασιέ. Ναι, ακριβώς. Πλασάρουνε. Τι πλασάρουν. Κοίταξε, και οι ποδοσφαιριστές πλασιέ είναι. Να πεις δηλαδή ότι... αυτοί πλασάρουνε την μπάλα του, τον τροματοφύλακα. Θες να πεις δηλαδή ότι εμείς πλασάρουμε τις ειδήσεις. Εμείς τι πλασάρουμε. Τις ειδήσεις. Α, νόμιζα ότι θα πεις ότι ένα θέμα. Κάτι άλλο. Α, άμα θες να το πλασάρει με τον δικό σου τρόπο. Βασίλη, δυνάμωσε λίγο το 4, σας παρακαλώ. Βασίλης Καβαδίας, επέστρεψε από την άδειά του. Τι έγινε, ρε φίλε, εντάξει, βρήκες το δρόμο να έρθεις. Πού πήγες, Αυστραλία πήγες, εκεί στα μέρη του Ζάτσι. Άμα θες να πλασάρεις μια είδηση με τον δικό σου τρόπο. Μοναδικό τρόπο. Ναι, εντάξει. Φίλε, για σένα μιλάμε. Ούνικο. Ένας ούνικο ήταν ο Μπουφόν και ένας είσαι εσύ. Ούνικο. Ούνικο. Λοιπόν. Ο ούνικο. Ναι, θα την πλασάρεις την είδηση όπως είσαι εσύ. Και ο άλλος το πρόβατο, όπως λέει και ο Νικόλας, θα το φάει το σάνο. Του χρόνου εντάξει. Αυτά τώρα μέχρι φέτος. Του χρόνου. Καλησπέρα από το σπίτι του Χάντμπολ. Καλησπέρα από το κλειστό του Χαριλάδου για την Β' Εθνική του Βόλεϊ. Ο Άρης προσπαθεί να επιστρέψει. Βόλεϊ γυναικών. Καλησπέρα από το Ποσειδόνιο. Από το Ποσειδόνιο πόλο ανδρών που θα παίζουν. Στα play-off. Που θα είναι Α1 του χρόνου που θα είναι. Τέτοια πράγματα. Αυτό. Εντάξει. Ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Εντάξει. Τώρα θα πας πάνω στην αποθήκη. Τώρα θα πας στα Little Sports. Πόσο άρεσε ανέβηκε τώρα και λέει το σπανό. Εντάξει, καλώς ήσουν, αλλά θέλουμε κάτι καλύτερο για τον χρόνο. Εντάξει, θα έρθουν και εμένα να με πιάσουν από πίσω την πλάτη. Νικολάκη. Ανταγόρι μου. Ανταγόρι μου. Στα αεραστεχνικά τμήματα. Στα Little Sports είχα πάει στο βίντεο τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Και βρίσκω και κάτι γραφεία και τα λοιπά. Και λέω εδώ πέρα, λέω ο Partizan Football Club, μου λέει yes, λέει Partizan, λέει, αλλά εδώ λέει Little Sports here. Little. Ήταν εξής, τα handball και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν τα είπαμε. Και αν τα λέγαμε. Και αν τα λέγαμε, ούτε αύριο θα τα πούμε. Δευτέρα θα ήταν πάλι. Γενικότερα εβδομάδα κουτσουρεμένη αρκετά. Δευτέρα Αγίου Πνεύματος, αύριο απεργία. Όχι μόνο δημοσιογράφων όμως, γενική απεργία. Έτσι. Παντού, ναι. Έχει γεσαιέ, αδεδί. Εντάξει, γεσαιέ και αδεδί τι σημαίνει, ρε. Το αδεδί τι σημαίνει. Το συνδικαλιστή, το Μουρελίφα. Το αδεδί τι σημαίνει. Το δίκαιο του εργάτη και. Αδεδί. Δεν. Πώ λέμε, ABC. Αδεδί. ABC, D, E, F, G. Όποιο γνωρίζει τι σημαίνει αδεδί, γιατί εγώ με τα συνδικαλιστικά δεν τα πάω καλά. Και η ελεμενοποίηση. Εδώ λοιπόν. Και με την ECM θα ακόμα έχω κάποιε. Τι έχει. Έχω μια σχετική απόσταση. Όπω πλέον και αρκετοί δημοσιογράφοι, επαγγελματίε. Δεν έχω καμία σχέση με την ECM. Εντάξει. Και εκεί δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Όπως δεν είναι τίποτα φυσικά.
Αλλά τέλος πάντων, εδώ, μεγάλη εδώ, κουβέντα. Εδώ μετά από τόσα χρόνια να γνωρίζει αυτού που δουλεύει στο ηλεκτρολογικό τύπο. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Πλέον το 80% του τύπου είναι το ίντερνετ. Το χαρτί έχει πεθάνει. Ναι, ναι, ναι. Σοβαρευτείτε λίγο. Λοιπόν, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12, σήμερα Τρίτη 29 του, 29. Του Μάη, πάει και ο Μάιος. Επέτειος της αλώσεως της πόλεως. Άλλο η πόλη. 29 Μαΐου του 1453. Βάλε από τέτοιο. Βασίλη, κράτα αυτό που θα βάλουμε σε λίγο. Βρες από Σπανουδάκη το θάρτη σαν αστραπή. Α, από Σπανουδάκη, ναι, ναι, όχι, ναι. Από Γιώργο Σπανουδάκη. Όχι. Γιατί πάμε σήμερα να ξεμπερδέψουμε τον Παπαθανασάκη. Ή μας βάλει κανένα Σπανουδάκη στην πορεία. Το βρήκες. Πολύ ωραίο κομμάτι. Θα έρθει σαν αστραπή. Τώρα βέβαια, αν διακόψουμε το κομμάτι που ακούγεται. Εντάξει, το έχουμε ακούσει τόσο το έχουμε ακούσει. Φίλα, αλλά είναι. Σε λίγο. Σε λίγο. Αν ζούσε ο Φιλ Λάιν, θα έλεγε ότι ζήνω ποσοστά δηλαδή. Εντάξει, για το Θεό. Θεό χώρισαν κι αυτό. Άλλο που πέθανε από φυσικά αίτια. Να το βάλω, το βάλω. Σαν ομιλία. Αυτό ρε φίλε είναι πασόκ. Πασοκάρα! Έτσι! Έτσι και όταν εγώ θα γίνω πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ και θα βγαίνω στο βήμα αυτό πάνω είναι μουσική πριν από πολιτική συγκέντρωση. Έτσι, πριν βγήξε ο αρχηγός του κόμματος. Όχι, αυτό είναι Νέα Δημοκρατία, φίλε. Ναι. Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία, ναι. Πριν από Αντώνη Σαμαρά και Κωστάκη Καραμαλή και τα λοιπά. Μην το κλείσει, μην το κλείσει. Είναι ωραίο. Πρόλαβες πολιτικές συγκεντρώσεις με σημαίες σακούλας. Θα το κάνω σλόγγαν στο ΠΑΣΟΚ εγώ. Πρόλαβες. Με σημαίες. Πολιτικές συγκεντρώσεις με σημαίες σακούλας. Όχι. Δηλαδή αλλαγή. Είναι έδειμο το παλιό το με τον Πυρσό. Εκείνο το πρόλαβα. Ναι, ναι. Φίλε, θυμάσαι Καβαδία η πλαστική σακούλα. Που γέμιζε όλοι οι Αριστοτέλους ήταν τίγκε στη. Ναι, ναι, πλαστική. Ναι, ναι, πλαστικές σημαίες. Ναι, ναι, ναι. Φίλε, εντάξει, τώρα μιλάμε για ρήπανση υψής του μεγέθους, έτσι. Καλά, ναι, ναι, ναι. Φανατισμός στο φουλ. Γι' αυτό φτάσαμε, για το που φτάσαμε. Δώσε λίγο έτσι να απορροφούν τα κομματόσκυλα. Καταρχήν ο Σπανουδάκης, ρε φίλε, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, βέβαια. Ήταν, έβγαινε νομίζω και συγκεντρώσεις εκεί στην Εξέδρα και τα λοιπά. Θέλω να γίνω πολιτικός. Ψηφικά. Σε φίλε, το έχεις. Εγώ πιστεύω ότι το έχω. Γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε. Κίνηση με το πλασιέ. Είσαι πλασιέ, ρε φίλε. Το ένα με το άλλο και τα λοιπά. Η πολιτική γίνεται είναι πλασιέ. Ο ορισμός του πλασιέ είναι πολιτικός. Σωστό. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Απλά αυτοί πλασάρουν φούμακα. Εμείς πλασάρουμε την αλήθεια, κύριε Σιγητή. Εντάξει, όπως είναι και οι ιατρικοί επισκέπτες. Αυτό. Κοίταξε, εγώ αυτή τη δουλειά δεν μπορούσα να την κάνω. Όχι του ιατρικού επισκέπτου μόνο, γενικά του πλασιέ. Δεν μπορώ να πάω να πουλήσω κάτι. Δεν το έχω, ρε παιδί. Δεν μπορώ. Αν ξέρω ότι το προϊόν μου δεν φτουράει πολύ, δεν μπορώ να του κάνω τρελή αβάντα. Υπάρχουν, παιδί μου, άνθρωποι που μπορεί όντως να πουλήσουν εσκιμό σπάγο. Το έχουν κάποιοι. Και εγώ πιστεύω το έχω όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά. Εντάξει, περνάνε σεμινάρια αυτή. Στη δουλειά μας. Περνάνε σεμινάρια και γίνονται τρομεροί. Στη δουλειά μας, για να τα λέμε όλα, και επειδή είναι μια ώρα που μιλάμε ελεύθερα, στη δουλειά μας τη συγκεκριμένη, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο το λεγόμενο, ο Θανάσης θα καταλάβει, το λεγόμενο κολομπάρεμα. Ναι. Έτσι. Και πρέπει να το. Να το. Με ένα τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια φορά που, όταν δούλευα στον αγγελιοφόρο, που είχα πάρει τηλέφωνο τον προπονητή του Ηρακλή, τον τότε, του συνονόματο και συνεπίθετό μου, Νίκο Παπαδόπουλο. Ναι. Δεν μιλούσε τότε πουθενά. Και γενικά δεν πολύ μιλούσε. Και μου λέει, και μου έλεγε τότε πριν 3 χρόνια τώρα. Και μου έλεγε ο υπεύθυνός μου στην εφημερίδα, Παναγιώτης Καπράνης, ρε, μην τον παίρνεις, δεν μιλάει. Άσε με, λέω, να δοκιμάσω, λέω. Να τον πάρω, κότς και τα λοιπά, καλησπέρα, κουλουπού. Να κουλώ να μιλήσουμε και τα λοιπά. Συνονόματος και τα λοιπά. Ναι. Γι' αυτό τον τούμπαρες. Δεν ψήφισαν στην αρχή. Όχι, άσε με, δεν είναι τώρα. Και το τι Παπατζηλίκη τον έλυσα, θα σου πω εκτός αέρα. Βασικά, κόψε λίγο αέρα. Εδώ σε έχω πλέον, να ξέρεις. Εδώ σε έχω. Μην μου την παίρνεις πολύ, γιατί θα σε δώσω στεγνά. Τρομερό, έχεις αποδείξεις. Λοιπόν, για πες. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χωρέωσο κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα ψιλομιλήσουμε για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο, για το τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Θα πούμε και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία. Θα πούμε για την αυστηρή δίαιτα που ξεκινάω εγώ από σήμερα. Φίλες καλές, καλέ μου φίλοι. Γιατί ξεκινάει την Παρασκευή, που είναι 1η Ιουνίου. Έτσι, να έχει παιδί μου γεμάτο μήνα. Είχα την αίσθηση τις τελευταίες μέρες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ότι ναι. Έχω στρογγυλέψει λίγο. Έλα, ρε. Εντάξει. Αν με δει χωρίς που κάμισο. Καλά, τώρα γιατί δεν σε χωρίς που κάμισο.
παραλία. Μην μου βάζεις ιδέες. Στην παραλία. Και πρόσεχε. Και. Και πάω σήμερα το πρωί πριν φύγω για να πάω στο Βικελίδης. Ναι. Έχει συνέντευξη τύπου. Να βάλω ένα πουκάμισο που έχω. Τα λεγόμενα slim fit. Ναι, και τα κουμπιά ήταν λίγο τσίτα, ε. Πρόσεξε, κουμπώνει. Δεν είναι ότι δεν κουμπώνει. Αλλά, απλά αλλά σκέφτομαι για να κάνει να το δες τα κορδόνια. Το συγκεκριμένο. Εκεί το τεστ, τα ναι, κορδόνια. Ναι, είναι στενή γραμμή. Όχι, εγώ τεστάρα αλλιώς πάω και κάθομαι. Ναι. Για να δω ναι, πώς θα κάτσει. Ναι. Και το είδα το έξω να μαζεύει λίγο και εδώ πέρα. Τα κουμπιά. Δεν το νότουσα πάρα πολύ, αλλά φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και λέω εδώ είμαστε. Γιατί αυτό το που κάμισε όταν γύρισα στο στρατό τον Οκτώβριο φορούταν άνετα. Και τώρα λέω κάτι δεν πάει καλά. Και έχω. Ταρακουνήθηκα, θα έλεγα εισαγωγικά, και έχω ξεκινήσει πρόγραμμα με τη διατροφολόγο μου, την Ιερό φυσικά, η οποία με συμβουλεύει στο τι πρέπει να κάνω. Και θα προσπαθήσω τις επόμενες δύο εβδομάδες να χάσω 2-3 κιλά. Δηλαδή. Εντάξει, εύκολο. Γύρι, σουβλάκια, McDonald's, παγωτά. Έχουμε πάει στην Καρδίτσα. Μετά από το παιχνίδι έχει τελειώσει. Και έχουμε πάει, Βασίλη, σε μια ταβέρνα και έχουμε φάει 1 κιλό παϊδάκια. Χέντριξ, έβαλε. Για πες. 1 κιλό παϊδάκια. 5-6 παντσέτες, σουβλάκια, πατάτες. Η Θεσσαλία θέλει, φίλε, κρέας, τυρί και τσίπουρο. Αυτά είναι. Τσίπουρο δεν είναι, μπύρα πια. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει. Αλκοόλ. Πολύ ωραίο κρέας όμως, φίλε, στην Καρδίτσα. Τους παραδέχομαι. Πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό. Έχουν, φίλε, δυνατά κρέατα. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η πλατεία Στρατολογίας. Να πάτε. Έχει μια ταβέρνα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Στην πλατεία Στρατολογίας στην Καρδίτσα. Καρδίτσα δεν έχω πάει ποτέ, φίλε. Φοβερό κρέας. Ούτε καν έχω περάσει από Καρδίτσα. Φοβερό. Τι λες, αμπόλυνε, τίποτα. Τι γύρισαν πολύ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί φτάσαμε αργά λίγο, καμιά ώρα πριν το μάτς. Καλά, δεν τραβήκατε να τους δείξετε. Καλά, τι έχει γίνει. Γιατί ρε φίλε, τους δείξατε. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε, τώρα. Το στείλει στα πουλιά, ρε. Στην όμορφη σου, ρε Θανάση. Με χ έμενε η Καρδίτσα. Στείλει στα πουλιά, ρε φίλε. Ο Λότα. Ποιο είναι αυτό ο Λότα. Έκανε εσύ με τον Ματέο, τον Λότα. Ο Άρη Λότα. Πρόσεξε, με το αποτέλεσμα αυτό. Αυτό είναι παγκίτης. Αν έμενε το. Όχι, παγκίτης, ναι. Αν έμενε το 0-0, έπεφτει η Σπάρτη. Και έμενε η Καρδίτσα. Ρε φίλε, εντάξει, κρατά το σπίτι. Ο Λότα πέρυσι. Ο Λότα πέρυσι αγωνιζόταν τη Σπάρτη. Δεν σου λέω το έκανε γι' αυτό. Τον Λότα όμω, ποιο του έδωσε την οδηγία να την εντολή να εκτελέσει το πέναλτι. Μόνο το πήρε. Όχι, δεν το είπε κανένα. Μόνο το πήρε. Και δεν πήγε κάποιο. Αρχηγό ποιο ήταν το Άρη εκείνη τη χρονική στιγμή. Ο Τσουμάνη. Ο οποίος από πού κρατάει η σκούφια του? Άρτα. Άρτα. Άρτα, Σπάρτα. Κατευθείαν να... μόλις κέρδισε το πέναλτι. Άρτα, Σπάρτα. Ναι, μόλις κέρδισε το πέναλτι ο Γιάννης ο Πασάς, πρώην παίχτη σου, παίρνει ο Λότας την μπάλα και πάει να το εκτελέσει. Και του λέει ο Πασάς, να το εκτελέσω εγώ. Εκείνη την ώρα. Και λέγοντας, όχι. Όχι, λέει, θα το κάνω εγώ. Και το έκανε και το έβαλε. Άξιο τον Μινιλίκ του αιώνα βέβαια. Το κορυφαίο ήταν. Από καρδιτσιώτες ή από καρδιτσιώτες. Όχι παρδιάνους, από καρδιτσιώτες. Ο Άρης Παντελονάτος Τίμιος δεν στείνεται. Ναι, εντάξει, βέβαια. Αλλά και... να σου πω κάτι. Αν μπορούσε να κρατήσει μία εκ των Σπάρτη ή αναγέννηση Καρδίτσας. Εμένα δεν με απασχολεί. Καλά, ούτε και εγώ τώρα πιο πολύ κουβέντα να είχαμε να λέγαμε. Κάτι, χειρότερη, αλλά γιατί δεν κρατήσει τη Θεσσαλία, ρε παιδί μου. Χειρότερη στάμπα θα του έμενε αν το έχανε. Και για τον Άρη και για τον ίδιο. Έλα μου, ρε τώρα. Γιατί θα λέγανε το έχασε και το έκανε και το έκανε. Δεν είμαι τόσο ενεφιλή στα τρίκαλα. Να το έκανε, ξέρω εγώ, πλασεδάκι. Πιο πολύ όμως μετά δεν τα άκουσε ο Άρης και όλα, τα άκουσε ο Βαζάκας. Φεύγουμε από το γήπεδο εμείς και πάμε προς το αυτοκίνητο. Αυτό δεν το συμπάθησα ποτέ, φίλε. Ούτε εγώ να σου πω. Το Βαζάκα. Πάμε προς το αυτοκίνητο. Εγώ εκείνη την ώρα του μεταξύ μιλάω στα παιδιά, στο Αλληλούια. Ναι. Και παράλληλα με μένα, εγώ είμαι σε αυτή την πλευρά του δρόμου. Στην άλλη, ο Βαζάκας περπατάει να πάει κάπου, δεν πρόσεχα. Και από πίσω είναι ένας τύπος καρδιτσιώτης που τον έχει πάρει στο κατόπι, ο οποίος τον κυνηγάει. Ναι. Περπατάει 5-6 μέτρα από πίσω του. Το τι του έχει σύρει. Πω! Και στα καρδιτσιώτικα! Αυτό ήταν το χειρότερο απ' όλα. Βασίλη, μπορούμε να κόψουμε στο διάλειμμα κάτι γρήγορο από το απόγευμα της Κυριακής? Κάτι γρήγορο. Έχει ανέβει το Αλληλούια, ανεβαίνει στο κανάλι μας στο Λίμπερο. Θα το βρω στο διάλειμμα. Λοιπόν, 3 λεπτά είμαστε πριν τις 10. Βάλε αυτό που σου είπα πριν. Πριν τις 10 και μισή. Γιατί θα πρέπει να ασχοληθούμε για 3 λεπτά τουλάχιστον και μετά θα μιλήσουμε. Πριν τις 10 και μισή εννοείς. Ναι, αλλά βάλε 3 λεπτά αυτό λίγο. Τι είναι αυτό, τις καρδίτσες ο ημνός? Όχι. Τι είναι αυτό? Για ακούσουμε λοιπόν. Τις καρδίτσες. Δώσ' το κι άλλο, δώσ' το κι άλλο, δώσ' το. Τις καρδίτσες. Δώσ' το να ακούν οι κορμοράνοι. Δώσ' το να ακούν οι κορμοράνοι, Φίλιππερο. Αυτό είναι καινούριο ύμνος, έτσι, δεν είναι παλιός. Ναι, ο παλιός, εντάξει, δεν του είπα να βάλει το παλιό, ποιο βρήκε έβαλε. Mm.
θέλω να σου πω κάτι. Κορμοράνι, κορμοράνι. Είσαι Ρεάλ Μαδρίτης, αυτός δεν είναι. Είσαι Ρεάλ Μαδρίτης, η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Αυτό δεν είναι ύμνος αντάξιος της ιστορίας. Υπάρχει ο παλιός, εντάξει, που ακούγεται λίγο τέτοιο. Κόψω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης, κύριε Σικίδη. Ναι, φίλε, εντάξει. Πήρε το. Η βαριά φανέλα. Η βαριά φανέλα είναι η πιο βαριά φανέλα. Πιο και φανέλα και εγώ που σου λέω με φόλα μπάρσα, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι. Επιβεβαίωσε τον τίτλο του φανέλα στον κόσμο. Θα μιλήσουμε για το παιχνίδι. Εγώ το μόνο που έχω να πω σοβαρά τώρα και πέρα από την πλάκα. Εντάξει, ήταν δύο μεγάλες ιστορικές ομάδες. Χαβάλε, μπορεί να κάνουμε ναι, τέτοιες, αλλά είναι πραγματικότητα. Και τα τεράστια κλαμπ. Αλλά άλλο το βάρος της μίας φανέλας, άλλο της άλλης. Έτσι. Άλλο το know-how στο να παίρνει τίτλους τα τελευταία χρόνια για τη μία και άλλο για την άλλη. Βασικά φάνηκε, έπαιξε καθοριστικό τον ρόλο ο παράγοντας εμπειρία. Ο παράγοντας εμπειρία και συν ότι αποδείχθηκε αυτό που έχω ξαναπεί πιο παλιά, ότι η Liverpool φέτος είναι one man show. Μόλις βγήκε ναι, ο σε Σαλάχ, αρκετά μεγάλο βαθμό. Δεν υπήρχε Liverpool. Να σου πω όμως κάτι, φίλε, γιατί τα έγραψε στο Bet Player σήμερα και στην KingBet, γιατί είναι τόσο απρόβλεπτο και άτιμο πράγμα το ποδόσφαιρο. Γιατί η Real Madrid της, δεν ξεκινάει καλά στον τελικό, έτσι. Βγαίνει ο Σαλάχ και η λογική λέει, ρε παιδί μου, ότι η Real θα κερδίσει λόγω της απουσίας του Αιγύπτιου. Δεν σημαίνει αυτό. Η Real δεν το παίρνει το Σάββατο το τρόπαιο. Λόγω του ότι δεν έπαιζε ο Σαλάχ ή λόγω του ότι απόντως του Σαλάχ το άλλο μεγάλο έτσι, όνομα του τελικού ξένου Ρονάλντο πήρε τα πάνω του. Γιατί ο Ρονάλντο ήταν πάλι ανύπαρκτος. Πάλι ανύπαρκτος, ναι, ναι. Όσο είναι στους τελικούς. Είναι τόσο απρόβλεπτο άθλημα το ποδόσφαιρο που το παίρνει ουσιαστικά κατά 95% λόγω όχι ενός, δύο σπανιότατων λαθών που έχει κάνει ο τροματοφύλακας της Λίβερπουλ, το οποίο φυσικά είναι και ενδεικτικό της απειρίας του και προφανώς ενδεικτικό της έλλειψης ποιότητας για τόσο υψηλό επίπεδο. Ο Κάριστο δεν κάνει, παιδί μου, για Λίβερπουλ. Μπορεί να κάνει για τη Μάιντς, μπορεί να κάνει για την Γκλάντμπαχ, μπορεί να κάνει ξέρω εγώ, για κάποια άλλη, για την Κρίσταλ Πάλας. Για να είναι βασικό στη Λίβερπουλ δεν είναι ο Κάριος. Μην τα λάθουμε. Το πρώτο λάθος είναι εγκληματικό. Δεν που γίνεται. Κάνει με τον Μπενζεμά τώρα. Δεν δικαιολογείται. Δεν γίνεται. Και φίλε, να τα κάνεις αυτό που λέμε ότι δεν γίνονται. Όλα γίνονται. Στην μπάλα αποδείχνεται ότι όλα γίνονται. Έτσι. Δηλαδή να κάνεις όχι ένα, δύο λάθη σε τελικό Champions League. Και μιλάμε τώρα για 38 λάθη. Έτσι. Ο Μπενζεμά, ο οποίος φίλε. Έβαλε για πρώτη φορά στην καριέρα του και στα πολλά χρόνια που είναι στη Real Madrid γκολ σε τελικό Champions League, δεν έχει ξαναβάλει με τέτοιο τρόπο, έτσι. Το βάλε. Δηλαδή, ο ορισμός του γκολ δώρο ναι, να που και στα ημιτελικά με την Bayern του έχει κάνει ανάλογο δώρο ο Ulreich. Θυμάσαι τον Μπερναμπέου στη Ρεβάνς. Εκεί δείχνει ξυπνάδα μου σαν φόρ. Ναι, σίγουρα. Έμεινε πάνω και πίεσε τον τερματοφύλακα. Δεν έφυγε πίσω όπως μπορεί να κάνει κάποιο άλλο. Και ενώ είχε ακυρωθεί γκολ νωρίτερα. Αυτό. Κάθισε κοντά, γιατί λέει κάτι μπορεί να γίνει κάτι. Το ακυρώνω τον γκολ και λέμε: Πού είστε άγιοι, δεν βάλω ένα γκολ. Έχουμε πάρει τώρα τόσα Champions League. Εγώ ένα γκολ δεν βάλω με το βασικό εννιάρι τη Ρεάλ. Και να που βάζει γκολ με τέτοιο τρόπο. Και παρόλα αυτά, φίλε, δεν είναι. Δηλαδή, μπαίνει ο Μπέλ. Για μένα ο πιο αδικημένος εντός εισαγωγικών του τελικού είναι ο Μπέλ, φίλε. Έχει έρθει από τον πάγκο, όπως έχετε συνήθως. Βάζει το εντυπωσιακότερο κατ' εμέ γκολ που έχει μπει ποτέ σε τελικό Champions League. Για μένα είναι πιο εντυπωσιακό και από του Ζιντάν στη Γλασκόβη με τη Λεβερκούζεν. Βάζει και δεύτερο γκολ. Έχει βάλει συνολικά τρία γκολ σε τελικούς Champions League με τη Ρεάλ. Και παρόλα αυτά δεν είναι το θέμα συζήτησης. Δηλαδή όλοι θα τον μνημονεύουν το τελικό του Κιέβου. Είτε για τον Κάριους, είτε για τον Σαλάχ που τραυματίστηκε, είτε για τον Ράμος που τον τραυμάτισε, είτε δεν ξέρω γιατί άλλο. Είτε για τον Σεφτσέγκο που έβαλε τον τρόπο μέσα στο γήπεδο για να το σηκώσει ο Ράμος. Δηλαδή, ο Μπέιλ είναι. Το τρίτο ή τέταρτο πρόσωπο που θα συζητιέται. Ακόμα και ο Ρονάλντο έσπευσε να του κλέψει λίγη από τη δόξα μετά το φινάλι του αγώνα που κατευθείαν έθεσε αυτόν εκτός Ρεάλ, ας πούμε. Τώρα δες τι αδικία είναι για τον Μπέιλ, που έχει βάλει ο άνθρωπος, παιδί μου, ασύλληπτο γκολ. Στην πρώτη του επαφή την μπάλα. Δικαιώθηκε ο Σλαμάς, φώναζε δύο μέρες για τον Μπέιλ. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Το όχι, φίλε. Ο Μπέιλ στους τελικούς το έχει. Είχε βάλει και στο. Είχε βάλει και στο τέτοιο, ναι, που παίζανε στην. Πού είχε γίνει με την Ατλέτικο. Στο Άγιαξ. Όχι, στο Μεάτσα είχε γίνει. Στο Άγιαξ ήταν ψάχνει να γίνει. Κάτσε. Και στο Μεάτσα παίξανε. Αλλά όχι, το 4 είχε γίνει αλλού. Είχε γίνει αλλού. Στο Μεάτσα είχε γίνει το 1-1 που το πήραν στα πέναλτι. Ναι, τώρα δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Anyway, ναι. Ο Μπέλ ήταν που είχε ισοφαρίσει και στείλει το μάτς στην παράταση και είχε κάνει τα τρελά του μετά ο Κριστιάνο. Έτσι που λες, φίλε. Αλλά τώρα με Κάριους. Εντάξει, δεν είναι για επίπεδο Λίβερπουλ, δεν είναι για επίπεδο τελικού Champions League. Θα μου πει ο Κέιλορ Νάβας είναι ο καλύτερος του κόσμου, ο τροματοφύλακας. Δεν είναι, αλλά έχει μεγαλώσει και αυτός.
στη Real Madrid. Δηλαδή η παρουσία του στη Real τα τελευταία χρόνια τον μεγάλωσαν παίκτη, τον βελτίωσε αισθητά. Και δώσανε νομίζω πολύ υπερβολική έμφαση στη φάση με τον Σάλαχ. Για τον τραυματισμό λες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα εκεί κλειδώθηκαν τα χέρια του. Κοίταξε, ότι ο Ράμος είναι τσογλάνι, είναι τσογλάνι. Εντάξει, Θανάση, έτσι είναι η μπάλα. Εντάξει, δεν περίμενα τώρα αυτή τη φάση για να το ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ είδα ένα βιντεάκι που μου θύμισε πολλές αλητίες που είχε κάνει στο παρελθόν. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση, κανείς δεν μπορεί να πει με απόλυτη σιγουριά ότι ξέρεις έχει στόχο να τραυματίσει τον Σαλάχ. Μπλέκονται τα χέρια του. Άμα δει καλά το βιντεάκι, ο Σαλάχ πέφτοντας με το δικό του το γόνατο χτυπάει τη γάμπα του Ράμος και τον ρίχνει και αυτόν κάτω. Κράτα με να σε κρατώνει η φάση. Τώρα δεν μπορείς κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι 100% σίγουρος ότι ο Ράμος ήθελε να τραυματίσει και να προκαλέσει τον συγκεκριμένο τραυματισμό. Πού να ξέρει τώρα ο Ράμος ότι παίρνοντας μαζί του τον Σαλάχ στο χορτάρι θα του βγάλει ξέρω τον νόμο. Εντάξει, ήταν η κακιά στιγμή. Η βραδιά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι άμα η μπάλα θέλει να σε χαντακώσει, θα βρει χίλιους τρόπους. Δηλαδή, ξεκινάς τελικό ενώ είσαι καλύτερος κοντά στο μεγαθύριο που λέγεται Ρεάλ. Χάνεις στο μισάωρο τον καλύτερο σου παίκτη, αυτό που σε πήγε φέτος στον τελικό και κάνει τη διαφορά, και τρώει τον με τη φλάκα σου δύο γκολ που ένα, όχι δύο τέτοια λάθη, κάνει ένα τερματοφύλακας σε διάρκεια ολόκληρης καριέρας. Και τα έκανε ο Κάριος σε ένα μάτς που αυτό το μάτς ήταν και ο τελικός της Champions League. Εντάξει, δεν ήταν η βραδιά της Liverpool. Τι να κάνουμε. Και έχει ένα ωραίο το Ισδίνη, βλέπω μια τάκα πάνω λόγω και τη μέρα. Άλλοι λένε ότι ο μαρμαρωμένο βασιλιά είναι ο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Άλλοι ότι είναι ο Κάριο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε και λίγο. Εμπειράζουμε. Επιστρέφουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Έχουμε να πούμε για ΠΑΟΚ, για Άρη, για Ερακλή. Θα ανοίξουμε και τι γραμμέ μετά τι 11. Για όσου δεν ακούγατε νωρίτερα, 11. Ο ΠΑΟΚ κοιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό και τελείωσε η σεζόν για τον Δικέφαλο. Ο Παναθηναϊκός πέρασε τα τελικά τη Στίχημαν Μπάσκετ Λίγκ. Και ο Ολυμπιακός λογικά. Και ο Ολυμπιακός νομίζω με τον Προμηθέα έπαιζε πριν λίγο. Έχασα λίγο τι θα κάνει. Του σκορ. Στο 2-0 ήταν για αυτό το ζευγάρι. Ναι. Η απονομαζόμενη σκούπα. Ναι. Το sweep. Έχει την μπασκετική που βλέπω στο συνδρομητικό. Βασίλη Ξανθόπουλο, τρομερό. Θανάση, τα καταφέρει. Αφού δεν αλλάζει πέρα τα τέτοια. Από σκέτσι. Λοιπόν, θα σου πω ότι έκανε και ο Ολυμπιακός για τους πολυπληθείς γάβρους που μας ακούνε. Με την καλή την είναι. Τώρα εδώ τα παρατσόκλια, ειδικά σε αυτήν την εκπομπή, τα έχουμε αποποινικοποιήσει. Εντάξει. Λοιπόν. Εγώ, α πούμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να με λες γριά. Άμα θες, λέω και εγώ με το τέτοιο. Άνοιξε την πόρτα και φύγε. Γιατί ρε φίλε, εντάξει, χαβαλέκα. Είπα, δεν, είναι... δεν έχω θέμα. Άσε τώρα, εντάξει, το ίντερνετ εδώ πέρα. Καλά, είναι... θα το πούμε μετά και γύρω στο ποδιά μου αργά. Στείλε μας Βασίλη και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν. Στα 43 μετά από τις 11 έχουμε βγάλει έξω τις τεστοστερόνες μας και τις μετράμε. Πραγματικά δηλαδή, απίστευτες καταστάσεις. Αδεδή, ανώτατη διοίκηση ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων. Το συνδικαλιστή ρωτά, εδώ πέρα ήρθε. Λοιπόν. Και ο Δημήτρης μας το έστειλε. Το αδεδί, τι είπαμε, είναι. Ανώτατη διοίκηση ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα. Αδεδί. Ο φίλος ο Πέτρος, ο Λιβερπούλιαν, λέει καλό βράδυ στην παρέα. Λέει Θανάση, λέει πάλι τροφή δώσαμε. Δεν τον πήρε χαμπάρι ο Κλόπ, λέει, ότι ήταν ένα βήμα πριν τους Μαδριλένους και τον έβαλε στην πιο κέρια θέση της ομάδας του τέρματος. Καλά, όλη τη χρονιά τον είχε. Δεν πειράζει, λέει. Χαρά μας είναι όλο το μάτι. Θέλει να υποστηρίζει Μαδρίτη, λέει. Έτσι θέλει πανηγύρια με ξένα κόλληβα. Λέει του χρόνου πάλι. Καλή συνέχεια. Πίτερ Λιβερπουλιάνος από Δουβλίνο, Ιρλανδίας. Μάλιστα. Τα χαιρετήματά μας στο Dublin. Και ο φίλος ο Ντάνης που θέλει κάτι άλλο από Μουντιάλ εκτός από το ζευγάρι τελικού του Βραζιλία και την για το οποίο έχουμε μιλήσει. Εμένα κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει, εντάξει. Έτσι όπως την κόβω τη φάση, θα ποντάρω σε κάτι προφανές για πρώτο σκόρ διοργάνωσης, που βάσει ερευνών ο πρώτο σκόρ διοργάνωσης και οι νικήτρες της διοργάνωσης είναι τα πιο δημοφιλή μακροχρόνια στοιχήματα σε Μουντιάλ και σε Euro. Θα ποντάρω φίλε στον κοντό. Γιατί πιστεύω ότι στο τελευταίο του Μουντιάλ και η Αργεντινή να μην πάει καλά, που είναι αρκετά πιθανό, ασχέτως αν έχω την πόντα να φτάσει μέχρι τελικό. Δεν μπορεί, φίλε, Γκοντζάν Μέση να φύγει από το παγκόσμιο στερέωμα χωρίς να κάνει κάτι σπουδαίο. Είτε σε προσωπικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Δεν έχω φωνή. Δεν έχεις φωνή, ε. Όχι. You don't have voice. Όχι, δεν έχω. Εντάξει, τι Αργεντινή, ρε φίλε, είναι σε σχετικά εύκολο όμιλο. Με Κροατία. Έχω φέρει και του ΟΠΑΠ το τέτοιο, ε. Την εγκυκλοπαίδα που έβγαλε σήμερα ο ΟΠΑΠ, που έχει όλα τα. Ναι. Έχει κυκλοφορήσει το γλασέ περιοδικό. Που έχει μέσα αναόμιλο όλα τα ειδικά στοιχήματα. Νικητή ομίλου, τρίτο, δεύτερο, τρίτο ομίλου. Να προκριθεί, να αποκλειστεί. Ακριβής πρόβλεψη πρώτης, δεύτερης θέσης.
ειδικά στοιχήματα αναομάδα, πρώτο σκόρερ ομάδα, βαθμίσει τον όμιλο, αντερόδε, τέρματα στον όμιλο κτλ. Λοιπόν, και το έριξε έτσι μια ματιά. Έχει κάτι combo bet τα οποία δεν συμφέρουν. Μπορεί να έχει μεγάλε αποδόσει, αλλά είναι συνδυασμό πολλών στοιχημάτων. Και κάτι δεκάρια, δεκαπεντάρια πληρώνουν. Αλλά λέω, φίλε, να βάλω στο Μέση με το σκεπτικό που σου εξήγησα μόλις τώρα. Ότι νομίζω ότι την κοντζά Μέση κάτι θα κάνει. Ή η Αργεντινή ή ο ίδιος. Μάλιστα. Βέβαια, λίγο δίνει. 7,5 τον έχει. Είναι... Πρώτο φαβορή είναι άλλος παίκτης, 3,25. Ο Μέση είναι 7,5. Ο Νεϊμάρ είναι 8. Και μετά πάμε σε διψήφιες αποδόσεις. Γκρισμάν, ας πούμε, είναι 12. Ο Γκαμπριέλ Ζέσου της Βραζιλίας είναι 12 επίσης. Ο Καβάνη στο 20, ο Λουκάκου στο 15, ο Αγουέρο στο 15. Εγώ να σου δώσω ποια είναι η αίσθησή μου. Για πες. Ο Γκάμπριελ Ζέσου. Αυτός. Ναι, ναι. Ναι, ο οποίος ήταν το βασικό φόρ της Βραζιλίας. Ο οποίος όμως δεν θα εκτελεί τα πέναλτι. Τα πέναλτι του Νεϊμάρ στο 12. Ο Χάρι ο Κέιν, πώς λέμε ο Μπάμπης ο Ντενέ, ο οποίος ανανέωσε με τη Λαμία. Τα μάθησε για τον Ντενέ. Βεβαίως. Ανανέωσε με τη Λαμία, φίλε. Να έρθει του χρόνου ο Βικελίδης. Ο Χάρι ο Κέιν πληρώνει 12. Ο Μανέ, που ήταν και ο MVP της Λίβερπουλ στο τελικό, πληρώνει 50. Η Σενεγάλη που έχει μάλλον την καλύτερη αφρικανική ομάδα βάσει ονομάτων που είναι στο όρθιο της. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και γενικά οι εκπομπές από εδώ και στο εξής θα έχουν έτσι μια μουντιαλική προσέγγιση. Όλα θα γίνουν, Βασίλη, στην ώρα τους. Πάρε την Ελένη. Τηλέφωνο εννοείς. Ναι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε όντως με μεγάλη διαφορά τον Προμηθέα. Μουρελή, αυτό εδώ τι είναι. Α. Λοιπόν, αποτελέσμα για να τελειώνουμε τον μπάσκετ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 72-88 και Προμηθέας Ολυμπιακός 56-89. Φέτος έγινε η έκπληξη και στο τελικό θα δούμε για πρώτη φορά Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην Α1. Δεν βαρέθηκαν, φίλε. Παίζουν καμιά 15 χρόνια τελικούς. Κάποιος το είχε πει, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Τι 15, και λίγα πρέπει να λέω. Να φύγουν να πάνε να παίξουν αλλού, ρε φίλε. Αυτό που είναι πολύ ειδική διαφήμιση. Να φύγουν να πάνε αλλού. Να φύγουν να πάνε αλλού. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε, πάμε αλλού. Φεύγουμε από τη Λέω του Σοφού. Μα η ιδία κατήντησε. Φεύγουμε από τη Λέω του Σοφού. Πάμε προς την Αριστοτέλους και καλησπερίζουμε την Ελένη Μπούντου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Κέντρο παραμένουμε, έτσι. Και κέντρο, κέντρο, ναι, ναι, κέντρο. Κέντρο. Είμαστε κεντρώοι. Έτσι ακριβώς. Βασίλης Λεβέντης. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα αυτή που μπήκαμε, που διανύουμε, που θα έχει μεταγραφικό ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό έτσι στα μεταγραφικά. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι και η μοναδική ομάδα που ξοδεύει, έτσι. Ναι. Και αν σκεφτείς, Θανάση, ότι ο προπονητής του Δικεφάλου, ο Λουτσέσκου, θέλει μεταγραφές να γίνουν πριν φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εκεί γύρω στις 22 του μήνα, 22 Ιούνιου, καταλαβαίνεις και εσύ ότι με το που θα μπει ο Ιούνιος θα έχουμε αρκετό τρέξιμο εντός εισαγωγικών, οπότε θα έχουμε και εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά της ομάδας. Σαφώς τα δύο ονόματα τα οποία βρίσκονται στο προσκήνιο του Δικεφάλου είναι αυτό του Χατσερίδη και είναι αυτό του Βέρμπλουμ. Είναι οι δύο περιπτώσεις που παίζουν δυνατά για την ομάδα του Δικεφάλου. Ο Μεν Χατσερίδης ολοκλήρωσε, έκλεισε τον κύκλο του στην Δυναμό Κιέβου και ο Δε Βέρμπλουμ αποχαιρέτησε την ΤΣΣΚΑ μετά από πολλά χρόνια παρουσίας, έκανε τις διακοπές του στην Μαγιόρκα μαζί με την οικογένειά του, επέστρεψε στην Σουηδία. Και νομίζουμε ότι έτσι είναι το κατάλληλο διάστημα προκειμένου να δώσει μία απάντηση στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μία πρόταση συγκεκριμένη στα χέρια του με φόντο συνεργασία για τα επόμενα 3 χρόνια, με αρκετά καλές απολαβές πάνω από 1,1 εκατομμύριο, 1,2 όπως λένε οι πληροφορίες. Οπότε αυτό το οποίο απομένει είναι οι απαντήσεις των δύο. Πάμε πρώτα στο Χατζερίδη, να πούμε ότι τον έχει προαναγγείλει, αν θέλετε. Έχει δώσει μια πρώτη γεύση ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος πυκνά συχνά, ειδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανέβασε την φωτογραφία με το νούμερο 34. Είναι το νούμερο που φορούσε για χρόνια στη Δυναμό Κιέβου ο Χατζερίδης. Έχει εκφραστεί ανοιχτά για τον υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό της Δυναμό Κιέβου, ότι θέλει να τον δει στην Τούμπα, θέλει να τον δει στον ΠΑΟΚ, και ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά λέγοντας ότι έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οπότε όλα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα κλείσει και θα κλείσει θετικά.
Βέβαια, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, τίποτα δεν θεωρείται σίγουρο. Εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον και αξίζει να σταθούμε είναι σε μια συνέντευξη του προπονητή της ομάδας, της Δυναμό Κιέβου, του Αλεξάνδερ Χάτσκεβιτς, συγγνώμη, ο οποίος μίλησε για το πώς ράγισε το γυαλί ανάμεσα στην Δυναμό Κιέβου και στον Χατσερίδη και γιατί έπρεπε η Δυναμό να τον παραχωρήσει πολύ νωρίτερα και συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο, εκεί που είχε ακουστεί το όνομα του Χατσερίδη, εκεί που φαινόταν ότι ενδεχομένως να μετακομίσει από το Γενάρη στον ΠΑΟΚ και τελικά δεν έγινε. Σημείωσε βασικά ο προπονητής της ομάδας ότι άρχισαν τα πρώτα σύννεφα, δημιουργήθηκαν τα πρώτα προβλήματα από πέρσι το καλοκαίρι, όταν ο Χατσερίδης άρχισε να ρωτάει ποιους θα φέρουμε στην ομάδα, γιατί διώξαμε τον έναν, γιατί παίζει ο άλλος. Του είπα ότι όταν θα γίνει προπονητής θα μπορεί να παίρνει εκείνος τις αποφάσεις. Έκανε λόγο έτσι για μια παρεμβατικότητα του Χατσερίδη μέσα στην ομάδα, μια δυσαρέσκεια που έβγαλε το χειμώνα όταν η Δυναμό πήγε στην Ισπανία για την χειμερινή της προετοιμασία, ότι δεν έβλεπε κάποια προοπτική στην ομάδα. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν θα κερδίσουμε τίποτα με την ομάδα και έχασε σταδιακά το κίνητρό του. Λέει μάλιστα ο προπονητής της Δυναμό ότι ίσως έπρεπε να μην συμμετέχει στις ομάδες και στην προπόνηση της ομάδας και το καλύτερο θα ήταν να αποχωρήσει από το χειμώνα για να έχει κάποιο οικονομικό όφελος η Δυναμό. Σταδιακά λοιπόν έμεινε εκτός πλάνου από την ομάδα και τελικά έφτασαν στο σημείο οι δρόμοι τους να χωρίσουν. Το ανακοίνωσε και ο πρόεδρος και ο προπονητής της ομάδας ότι ο Χατσερίδης αποτελεί παρελθόν, δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα και όλα δείχνουν ότι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και να έχουμε ανακοινώσεις, κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί πολλά είδαμε να γίνονται. Νομίζω ότι πιο πρόσφατο παράδειγμα και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό του Ντάριο Σύρνα δεν υπάρχει. Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, ήταν εδώ, μίλησε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, βγήκαν προς τα έξω και πληροφορίες για συμβόλαιο 1-1, αλλά τελευταία στιγμή ο παίκτης αποχώρησε με άδεια χέρια από την Θεσσαλονίκη, δεν επήλθε η συμφωνία. Ο ρόλος που ήθελε να του δώσει ο Λουτσέσκο ενδεχομένως να μην του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια μεταγραφή, μια κίνηση που προχώρησε ο Λούμπος Μίχελ. Όπως γνωρίζουμε και όπως είναι σαφές στον ΠΑΟΚ, το απόλυτο αφεντικό στα μεταγραφικά είναι ο Ράσβαν Λουτσέσκου και αυτός νομίζω ότι έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για το ποιοι παίκτες θα αποκτηθούν και πώς θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένοι παίκτες. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Σύρνα ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήθελε να του δώσει ένα συγκεκριμένο ρόλο, δεδομένου ότι στα δεξιά, στο δεξί άκρο της άμυνας υπάρχει ο Λουτσέσκου, υπάρχει και ένα παιδί από την K20, ο Λευτέρης ο Λύρατης, ο οποίος περιμένει την ευκαιρία του για να ανέβει, περιμένει να δώσει κάποιες ανάσεις στον Μάτος και να αρπάξει και αυτός τις ευκαιρίες που θα του δώσει ο Λουτσέσκου. Οπότε υπήρχε εκεί, μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, για να το πούμε πιο απλά, με τον Λουτσέσκου να απαντάει στον Σύρνα για συγκεκριμένο ρόλο, για συγκεκριμένες συμμετοχές, κάτι που δεν άρεσε όπως φάνηκε στον 36χρονο. Δεν επήλθε συμφωνία, αποχώρησε από την Θεσσαλονίκη λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές. Γι' αυτό λέμε και στην περίπτωση του Χατσερίδη, αν και μοιάζει ότι οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε συνεργασία, τίποτα ακόμη δεν θεωρείται δεδομένο. Από εκεί και πέρα στον ΠΑΟΚ περιμένουν και την απάντηση του Βέρμπλουμ, ο οποίος επέστρεψε, όπως ανέφερα προηγουμένως, στην Σουηδία και θα πρέπει το επόμενο διάστημα να δώσει μία απάντηση. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις, είναι μία δύσκολη περίπτωση, μία καλή περίπτωση, αλλά όλα εξαρτώνται από την απάντηση του Σουηδού. Λοιπόν, αυτά από τον ΠΑΟΚ. Πολλά μεταγραφικά υπάρχουν βεβαίως και για τους παίκτες που ήδη βρίσκονται στο ρόστερ. Το προηγούμενο διάστημα πολλά διαβάσαμε, πολλά ακούσαμε από την Πορτογαλία. Μάλιστα κλήθηκαν και άνθρωποι του ΠΑΟΚ, όπως ο προπονητής θερματοφυλάκων, ο Γιώργος Σκιαθίτης, να μιλήσει στους Πορτογάλους και να σκιαγραφίσει το προφίλ του Πασχαλάκη. Και ο Νούνο Ρέις, ο πρώην πράσινος, μίλησε για τον Πασχαλάκη στην Πορτογαλία. Γενικώς έτσι έδειξαν μεγάλη δίψα οι Πορτογάλοι για να διαβάσουν καλύτερα τον Πασχαλάκη, να μάθουν καλύτερα τον Πασχαλάκη. Και σήμερα βεβαίως βλέπουμε νέα μεταγραφικά σενάρια από την Τουρκία και την Γαλατά για τον Πασχαλάκη. Την ίδια ώρα που η Μπεσίκτας φέρεται ότι απομακρύνεται από τον Πέλκα, η ρήτρα των 7 εκατομμυρίων φάνηκε αρκετά υψηλή στους Τούρκους και γι' αυτό
βάσει δημοσιευμάτων τουλάχιστον, αφήνουν την περίπτωση Πέλκα και στρέφονται σε άλλες με τη μορφή δανεισμού που θα τους βγει σαφώς και πιο οικονομικά. Αύριο, θυμίζουμε, στις 12 είναι η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ. Είναι έτσι μια σημαντική, να το θέσουμε, ημέρα για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα ψηφιστεί βεβαίως μαζί με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η δυνατότητα σύναψης ομολογιακού δανείου. Είναι γνωστό ότι ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να δει έναν ΠΑΟΚ αυτάρκη και νομίζω ότι αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Όχι αύριο, την Πέμπτη, γιατί αύριο έχουμε απεργία, έτσι. Αλλά σωστά, θα είμαστε εκεί για να ακούσουμε τι ακριβώς ισχύει. Τι ακριβώς θα γίνει, μάλλον, στη Γενική Συνέλευση. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Έγινε, okay, Ελένη. Καλό βράδυ. Ναι. Ευχαριστούμε. Είστε καλά. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Αυτά από την Ελένη Μπούνη και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Λησμονήσαμε να αναφέρουμε και τον χορηγό μας, Παράσχος, βεβαίως, στην Ολύμπο 90. Ό,τι χρειάζεστε, είτε για φυσικό αέριο, είτε για ανταλλακτικά υδραυλικής φύσεως, προϊόντα χαλκού και αποχέτευση, θερμοκολλητικά, αξεσουάρ και μπαταρίες μπάνιου, λεύτες αερίου, ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας υδραυλικός και ένας απλός σπίτι νοικοκύρης, θα το βρει στον Παράσχο στην Ολύμπου 90. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Πάμε σε Άρη. Έχουμε 4 λεπτά, θα τα πούμε. Λοιπόν, you know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Το πάμε έτσι τραγουδιστά. Εν τω μεταξύ νιώθω σαν να έχει κολλήσει κάτι εδώ. Στην καρδιά. Μην μας μείνεις εδώ μέσα στο στούντιο και σε τρέχουμε βραδιάτικα. Μην ψάχνουμε βραδιάτικα τεκτονίδιδες και μπαμπούλες. Όπα, όπα, όπα. Δυσφορία. Τι ξέρω. Ο πόνος στην πλάτη είναι επικίνδυνος, φίλε, για την καρδιά. Για το έμφραγμα. Αν νιώσεις ποτέ πόνο στην πλάτη έντονο, οξύ πόνο στην πλάτη, δηλαδή το έμφραγμα του μυοκαρδίου δεν χτυπάει ο πόνος μπροστά στην καρδιά, πίσω στην πλάτη το νιώθεις. Να ξέρεις, δηλαδή, το χωρίς πλάκα. Μπορεί να σώσει ζωές αυτό που λέμε τώρα. Αν νιώσετε έντονο πόνο ξαφνικά στην πλάτη, άρον σε νοσοκομείο. Τι αυτό ήτανε, τετέλεστε. Παπαθόπουλος, λιγόψυχος είσαι, λιγόψυχος. Λοιπόν, Νίκο, είμαι Μπαλαντέρ. Εδώ δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες, δεχόμαστε και παραγγελίες, άντε να μην το πω γιατί είναι πολύ μακάβριο, λοιπόν, σε έπιπλα. Από ξιά να είναι, από τέτοιο τι να είναι. Τον Παπαθόπουλο, εδώ δε στο. Ζαγόρα θυμίζεις, ο Ζαγόρας κυκλοφορίας. Ο Παπαθόπουλος δηλώνει κόλλημα. Σαν τους διαιτητές που φοβούνται να σφυρίξουνε. Λοιπόν, τρόποι κοινωνίας, FM και νότα SMS, αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook, θα τα πούμε αργότερα και μέσω τηλεφωνικών γραμμών, 2310-287 και 38. Θες να πω εγώ τα του Ηρακλή, λίγα είναι. Μπράβο, Παπαδόπουλος, το ψοφάει. Σαν τα ψοφίμια, σαν τα γέρικα σκυλιά που γουρνιάζουν εκεί σε μια γωνία και... Εδώ, Μπαμπούλας Τεκτονίδης, δεχόμαστε, παραγγελιές, διανυκτερεύουμε. Λοιπόν, στον Ηρακλή, έτσι για να επιστρέψουμε στα σοβαρά, ήταν αρκετά κρίσιμη. Μέχρι την επόμενη, βέβαια, η σημερινή μέρα, με το διπλό ραντεβού των ανθρώπων του Ερασιτέχνη και της ποδοσφαιρικής ομάδας με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος μέσες άκρες υποσχέθηκε μία διευκόλυνση προς την πλευρά του Ηρακλή και Καπαδία. Μπράβο, έτσι λίγο να το χαμηλώσουμε, σχετικά με τα χρέη του παρελθόντος. Δεν θα πρόκειται για... ολική διαγραφή των χρεών που έχουν δημιουργηθεί από την χρήση Πάπα Θανασάκη. Δηλαδή, αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Παναχαϊκής που βγήκε μια νέα Παναχαϊκή πεντακάθαρη από τα χρέη του παρελθόντος, δεν θα είναι αυτή και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν ξέρω φυσικά για τις λεπτομέρειες της διαφορές μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Αυτά θα κοιτάξουμε να μας τα εξηγήσει σε μία από τις επόμενες εκπομπές και όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία στα χέρια μας. Κάποιος από τους ανθρώπους του Ηρακλή, κάποιος εκ των έσω δηλαδή. Το θετικό είναι ότι ο κ. Βασιλιάδης άναψε το πράσινο φως για να συσταθεί νέα ΠΑΕ. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητη να υπάρξει πρώτα η ολοκλήρωση της εκαθάρισης για να περάσουμε σε καθεστώς νέας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, όπως είναι υποχρεωμένος ο Ηρακλής
με την επιστροφή τους στις επαγγελματικές κατηγορίες όπως είναι η Football League να γίνει πλέον ΠΑΕ εκ νέου. Θα υπάρχει και νέο ραντεβού μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας με 10 ημέρες, εκεί όπου θα διατυπωθούν και οι λεπτομέρειες του όλου εγχειρήματος, γιατί σήμερα ήταν μια πρώτη επιφανειακή επαφή και με τους ανθρώπους του ερασιτέχνη τέχνη και με τους ανθρώπους της ποδοσφαιρικής ομάδας. Οπότε πολλά να πούμε δεν έχουμε. Περισσότερα προφανώς θα έχουν να πούνε οι άνθρωποι του Ηρακλή στην έκτατη Γενική Συνέλευση που θα γίνει, στην ενημέρωση βασικά που θα γίνει την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, 31 Μαΐου, το απόγευμα στο Κατσάνιο, εκεί όπου μπορεί να παραβρεθεί οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για το μέλλον του Ηρακλή και να μάθει από πρώτο χέρι από τους ανθρώπους του Ηρακλή και του Ραστέγνη και της ποδοσφαιρικής ομάδας το τι λέχθηκε από την πλευρά του κυρίου Βασιλιάδη, του Υφυπουργού Αθλητισμού, και να αποφασιστεί από κοινού, μαζί με τον κόσμο δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχει προκύψει κάποιος επενδυτής εν όψη Football League, να πάρθει μια απόφαση από κοινού για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα στον Ηρακλή. Αλλά δεδομένου ότι σίγουρα δεν θα επομιστεί ο Ηρακλής όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος. Σας είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι αυτό που ακουγόταν στην πιάτσα είναι ότι τα χρέη προς το δημόσιο από τη χρήση Παπαθανασάκη θα πάνε στον Παπαθανασάκη και τα χρέη που αφορούν ποδοσφαιριστές, προπονητές, φροντιστές, γυμναστές κτλ. Δηλαδή τα αμυγώς ποδοσφαιρικά χρέη θα ακολουθήσουν τον Ηρακλή, ίσως μειωμένα κατά 50%, τα μισά δηλαδή. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία, γιατί σήμερα πιο πολύ γενικότητες ακούστηκαν από την πλευρά του Υφυπουργού. Αλλά ήταν καλό το κλίμα που εισέπραξαν οι άνθρωποι του Ηράκλη. Αυτό βγήκε από νωρίς το πρωί, από Αθήνα μεριά, και θα δούμε ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας από εδώ και στο εξής. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα συσταθεί άμεσα νέα ΠΑΕ και δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί πρώτα η εκαθάριση. Λοιπόν, αυτά με τον Ηράκλη. Αγωνιστικά πλέον δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Και για μεταγραφές είναι ακόμα πολύ νωρίς να μιλήσουμε. Για το μπάσκετ που έχει ξεκινήσει το μεταγραφικό σχεδιασμό, ο Ματαλόν είναι ο παίκτης που έχει κλείσει. Όντως πολύ καλός παίκτης. Εγώ τον είδα και τον ήξερα μόνο σαν όνομα, γιατί έχω απομακρυνθεί αρκετά από τα μπασκετικά δρόμενα τα τελευταία χρόνια. Τον είδα στο μάτσο του Ιβανοφίου, όπου ο Ηρακλής κέρδισε τον Απόλλωνα Πατρών. Μια νίκη χωρίς αντίκρισμα βέβαια, στο μάτσο των play-off. Αλλά ένας παίκτης που όντως στην Α2 μπορεί να κάνει τη διαφορά. Διεισδυτικός, σκοράρι, εξαιρετικός χειριστής της μπάλας και από ό,τι διάβασα κιόλας είναι και Ηρακλάκι. Λοιπόν, αν αυτό παίζει ρόλο, έτσι, που πολλές φορές δεν παίζει καθόλου ρόλο. Αυτά με Ηρακλή. Θες να πάμε σε ένα διάλειμμα για να δεις τα συγκαλά σου, που παδόπους πλέον ούτε καν μιλάει, αυτό ήταν, πλήρης αδρανοποίηση. Εντάξει είσαι. Έτσι εδώ. Θες τώρα να ψαχτούμε για να εφημερεύω. Όχι, εντάξει, δεν είναι, όχι, δεν είναι ζητή για κατάσταση. Θες να πάρω τα τηλέφωνά μου σε υποκράτεια και... Γι' αυτό δεν τρώω σαλάτες, ρε φίλε. Οι σαλάτες πού κολλάει, ρε φίλε. Έφερα τη σαλάτα και με πήραξε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Σαλάτες να τρώσεις, ρε φίλε, εντάξει. Οι σαλάτες είναι... κάνουν καλό οι σαλάτες. Γεγνώσα το ζαγόρα. Ξεκούμποτα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να δώσουμε και κάποια σκοράκια στους ελάχιστους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν, στα σημαντικότερα μάτς που είχαμε νωρίτερα σήμερα, Μεξικό-Ουαλία, φιλικό 0-0. Οι Μεξικανοί που θα τους δούμε και στο Μουντιάλ. Τι άλλο είχαμε έτσι που να. Φιλικό έπαιξαν οι ελπίδες μας στην Ουκρανία, σε ένα τουρνά Βαλερίου Λομπανόφσκι, νομίζω λεγότανε. Σλοβενία-Ελλάδα 3-1. Έχασε η ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη. Ναι, Βαλερίου Λομπανόφσκι Memorial Tournament Under 21, το πλήρες όνομα του, η πλήρης ονομασία του τουρνουά. Τι άλλο είχαμε, κάτι Ουσμπεκιστάν και αυτά δεν νομίζω να σας αφορούν. Ουκρανία, Ισραήλ στις ελπίδες 0-1 και στην Ισραηλινή. Κίνα, Κατάρ 1-1 επίσης στις ελπίδες. Ελσίνκι, Σέινα, Γιοέν στην Φιλανδία πρώτη κατηγορία 4-0. Φιλικό, Αζερμπαϊτζάν, Κυργιστάν 3-0. Μάλτα, Αρμενία 1-1. Ναι. Στη Β' Σουηδίας Βέρναμο Φάλκενμπεργκ 1-4. Η Φάλκενμπεργκ που ήταν από τα φαβορί της ημέρας, από τα πιο εμπορικά σημεία. Όσοι παίζουν στοίχημα αυτές τις μέρες, λογικά παίξαν και Φάλκενμπεργκ σήμερα. Δεν ξέρω τι άλλο θα χάσαν όμως. Βάρμπεργκ Ντέγκερφορντ 0-1.
Και Κόσοβο Αλβανία 3-0 σε εξέλιξη. Φιλικό ελπίδων, Άντρ 21. Γαλλία Ιταλία 1-0 με τον γκολ του Ντεμπελέ. Αυτός ο Ντεμπελέ είναι τώρα, ποιος από όλους Ντεμπελέδες είναι, γιατί έχουμε και πολλούς Ντεμπελέδες. Μάλλον είναι ο Ντεμπελέ της, της Μπαρσελόνα, ο Ουσμάν. Και στο Περού, αν παίζετε Περού, στο τρίτο μόλις λεπτό, Αγιακούτσο Καχαμάρκα είναι στο 0-1. Οπότε πρόλαβε η Καχαμάρκα να ανοίξει το σκορ. Από το 2 από ό,τι βλέπω, προηγείται 0-1 στην έδρα της Αγιακούτσο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4. Ελπίζω να επιστρέψουμε και με Νίκο Παδόπουλο στο στούντιο. Λοιπόν, επιστρέφουμε δυναμικά με Iron Man, με Black Sabbath. Ελπίζουμε σιδερένιος να είναι πλέον και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Επανήλθες, ε? Σιδερένιος, εντάξει. Αμάσιτος, ε? Τι γλίταρες, που λέγεις το χωριό μου. Τι γλίταρα, ναι, ναι. Λοιπόν, ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε το... ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ, το ΕΣΥ. Την ΑΔΕΔΗ. Το ΕΣΥ και ΕΣΥ και ΕΣΥ. Λοιπόν, γιατί δεν ακούω, κάτι κάνει... Όχι, εντάξει, καλά είναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε στα 17 μετά τις 11. Καβαδές που είναι σε κάτω πάει αυτός. Επιδημία στο Λίμπερο. Τι θα γίνει, παιδιά. Τα κοτόπουλα. Δεν σας προλαβαίνουμε. Λοιπόν, FM γεννώντα μηνύματά σας στο 54526. Με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Είναι ο Μπαλαντέρ με τον Θανάση Κυλώνη και τον Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα. Ο Βασίλης Καβαδίας ζει, εντάξει, τον βλέπω όρθιο. Λοιπόν, ακούσαμε τα του ΠΑΟΚ, πάμε στα του Άρη, όπου περιμένουμε ενημέρωση. Αναμενόταν σήμερα το βράδυ στην... Ναι, μάλιστα. Τρομερό. Εδώ είναι. Έγινε, φίλε. Λοιπόν, περιμένουμε... Αναμενόταν απόψε το βράδυ στην Ελλάδα και στην Αθήνα ο Πάκο Ερέρα. Για λογαριασμό του Άρη που λέμε. Ναι, για λογαριασμό του Άρεως. Δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση επίσημη από την ΠΑΕ για το αναφύχθιο Ισπανός, αλλά αναμενόταν απόψε. Εντάξει, το έχουμε εδώ και μέρες, εδώ και μια εβδομάδα βασικά, ότι εκτός από πρόβλημα θα είναι αυτός ενός προπονητής του Άρη, ο Καταλανός τεχνικός, 64χρονος Καταλανός τεχνικός, ο οποίος έρχεται στην ουσία στην Ελλάδα... Δεν είναι και μικρούλι, ε. Όχι, έχει μια τάχτα χρονάγια του. Ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, αν δεν έχει έρθει ήδη για να... κάνει τις τελικές συζητήσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη και να περάσει στο χαρτί αυτή η προφορική συμφωνία που έχουν εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα οι δύο πλευρές. Ο Ισπανός που βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, λειτουργεί ήδη ως προπονητής του Άρη τα τελευταία 24 ώρα, έχει παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια, αρκετά παιχνίδια της ομάδας, έχει μια εικόνα για το ρόστερ και εφόσον εδώ στα χέρια με τον Καρυπίδη συμφωνήσουν και ανακοινωθεί, θα δρομολογηθεί το ξεκαρτάρισμα του ρόστερ. Ήδη και ο Ερέρα εξετάζει και κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Καλά, ακούω. Κάτι χράτς. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Τώρα είναι καλύτερα, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα είναι καλά. Κάνας ποντικός είναι, ρε Βασίλη, και μας έδωσε τα μικρόφωνα. Λοιπόν, έχει και κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών στα υπόψη του. Τώρα καμπάνα. Λοιπόν, κάνει τις επαφές του και περιμένουμε απλά να ανακοινωθεί και επίσημα, αφού συμφωνήσει και από κοντά με τον Καρυπίδη, για να δρομολογηθούν πολλά ζητήματα. Ο Άρης, ο οποίος ολοκλήρωσε την χρονιά προχθές στην Καρδίτσα με ένα περιπετειώδες φινάλε και αγχωτικό και με φράγματα, κυρίως για τους οπαδούς Καρδίτσας, που είδαν στο 90 την ομάδα τους να υποβιβάζεται στην ΓΑΜΑ Εθνική. Με σοβαρότητα, και πλέον οι παίχτες έχουν ξεκινήσει από χθες την καλοκαιρινή τους άδεια και αναμένουν νεότερη ενημέρωση από την διοίκηση. Αλλά ξαναλέω, θα αρχίσουν οι επαφές με τους παίχτες του υπάρχοντος ρόστερ, αφού νομίζω... αν επισημοποιηθεί και η προφορική συμφωνία με τον Πάκο Ερέρα, και εφόσον τα βρουν και από κοντά οι δύο πλευρές. Σήμερα είχαμε και την απολογιστική συνέντευξη του Δημήτρη Σπανού, ο οποίος αποχαιρέτησε. Ένας άνθρωπος που, όπως λέγαμε και το μεσημέρι, ήρθε έχοντας διαχειριστεί μια μεγάλη πίεση μετά την περσινή αποτυχία, είχε να διαχειριστεί μια φυσιολογική δυσπιστία στο πρόσωπό του από τη μεγαλύτερη μέρα του κόσμου, γιατί δεν ήταν το εμπορικό όνομα τέλος του καλοκαίρι και δεν ήταν ένας προπονητής που είχε να δείξει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ήταν ένας προπονητής και ένας προπονητής που είναι πολύ καλός γνώστης της κατηγορίας, και φάνηκε αυτό τη φετινή σεζόν.
έχει κάνει σωστά, έχει κάνει και λάθη, το παραδέχεται και ο ίδιος. Ότι έχει κάνει τα λάθη του, όπως λάθη κάνουμε όλοι μας που δουλεύουμε. Λάθη δεν κάνουμε μόνο αυτοί που κάθε σπίτια τους. Εγώ έχω να πω ότι ήρθε Κύριος και έφυγε Κύριος. Και έφυγε σαν φίλος και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον Άρη, γιατί έχει πολλά χρόνια να φύγει κάποιος από τον Άρη σαν φίλος. Και είναι σημαντικό οι κιτρινόμαυροι με όσους ακολουθούν χωριστούς δρόμους να διατηρούν και καλές σχέσεις. Να αρχίσει ο Άρης να αποκτά ένα κύκλο φίλων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα, και αυτός ένας τρόπος να φτιάξει σιγά σιγά πάλι το όνομά του στο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαζί με πολλούς άλλους φυσικά. Ήταν αρκετά ρεαλιστής. Εξέφρασε και μια πικρία φυσιολογική σε έναν βαθμό για το ότι δεν του δόθηκε ευκαιρία και στη Super League. Το ήθελε και ο ίδιος. Νομίζω ενδόμηχα. Το ήθελε και το περίμενε, αλλά στον Άρη αποφάσισαν να στραφούν σε μια πιο έμπειρη λίστα. Το είπε και ο ίδιος άλλωστε ότι η ομάδα αποφάσισε να στραφεί σε έναν προπονητή με περισσότερες παραστάσεις από τον ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Σπανός ήταν ο Σπανέρα ή κάποια άλλη παραλλαγή ξενοδοχείου, μπορεί και να έμενε στην ομάδα. Απλά ο Άρης θέλει να εφαρμόσει ένα άλλο μοντέλο ποδοσφαίρου, ένα Latin μοντέλο ποδοσφαίρου. Αυτό δηλαδή που είχαμε μέχρι και πριν λίγα χρόνια και γι' αυτό έχει επιλέξει ο Θόδωρος Καρυπίδης τον Πάκο Ερέρα. Χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας και δεν αναφέρω μόνο τα δικά μου γενικότερα, τον ρεπόρτερ του Άρη, ο Δημήτρης Πανός απέδωσε και ένα μερίδιο σε εμάς για το φετινό και κυρίως για το γεγονός ότι δεν βγαίνανε πολλά πράγματα προς τα έξω. Εντάξει, το έχουμε πει και άλλες φορές ότι. Τα κάνετε μούχτη δηλαδή. Δεν κάναμε μούχτη. Για το καλό της ομάδας κάποια πράγματα δεν πήγαν προς τα έξω. Και δεν τα έβγαλε η ομάδα πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Ήταν πρώτα τα αποδυτήρια της ομάδας που κρατούσαν τα στεγανά. Και συνέχεια παίζει ρόλο και το πώς διαχειρίζεσαι εσύ κάποια πράγματα. Εντάξει. Είναι αυτό που λέγανε κάποιοι με το Πούλμαν και γιατί το αναλύτε και τα λοιπά και θέλετε να κάνετε κακό. Άμα θέλαμε να κάνουμε κακό, δεν θα πιάναμε το ότι η ομάδα πήγε με το Πούλμαν σε πάρει. Την μπορούσαμε να πιάσουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Εντάξει. Πράγματα που από τον χρόνο βέβαια απαγορεύονται να γίνονται. Εντάξει, εννοείται αυτό. Γιατί και εμείς, και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι γενικότερα που τους ακούν να λένε ότι θέλετε το κακό της ομάδας. Εμείς δεν θέλουμε το κακό της ομάδας. Εμείς δηλαδή, τέσσερα χρόνια που η ομάδα γυρνούσε στα χωριά καλοπεράσαμε. Όχι. Αν ο Άρης δεν ήταν στις χαμηλές κατηγορίες τόσα χρόνια και οι δικές μας οι δουλειές θα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Ακριβώς. Ναι. Άμα πάει καλά η ομάδα, είναι καλό και για το ρεπόρτερ της ομάδας. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή πουλάμε ένα προϊόν, έτσι. Αυτό είναι. Είμαστε, πλασιά είμαστε. Ναι, πουλάμε ένα προϊόν. Δίνουμε αυτό το προϊόν. Εμείς θέλουμε το προϊόν να είναι καλό, να βγάζει υγεία, να είναι ελκυστικό. Εντάξει. Αυτό τώρα αυτές τις. Δεν είναι πολλοί βέβαια αυτοί που έχουν μείνει πλέον και κατηγορούν τις δημοσιογράφους. Ευτυχώς, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος είναι ξύπνιος. Εμείς δεν θέλουμε το κακό του Άρη. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Και πλέον περιμένουμε μετά από όλα αυτά, και αφού χθες ανακοινώθηκε και η λύση της συνεργασίας με τον Παύλο Μυροφορίδη, νομίζω ότι πλέον περιμένουμε να τελειώσει το Ερέρα και να πάρουν σειρά οι ανανεώσεις, οι αποδεσμεύσεις, αν υπάρξουν, που θα υπάρξουν λογικά κάποιες. Και οι πρώτες μεταγραφές, προετοιμασίες που θα κάνει ο Άρης προετοιμασία, υπάρχουν κάποια σενάρια. Ένα μάλιστα θέλει την ομάδα να κάνει ένα διάστημα στην Ελλάδα και ένα στο εξωτερικό. Ποιος θα είναι ο γενικός αρχηγός, και αυτό παίζει ρόλο γιατί αποχώρησε και ο Στάσης το Φρυλίγκος. Έχει παίξει το όνομα του Νέτο, είναι η αλήθεια λίγο γι' αυτό. Και έχει παίξει από τον ίδιο τον Νέτο, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη τύπου την απολογιστήγη, είπε 2-3 φορές, αναφέρθηκε στην συγκεκριμένη θέση. Δεν απαραίτητο να βρίσκεται εκεί πέρα να συνεχίσει την ομάδα. Απλά όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Νέτο δεν ξέρει ακόμα τι θα κάνει, θα περιμένει να δει τι θα γίνει. Δεν πολύ ψήνεται, είναι η αλήθεια, τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ με τον Ραούλ Μπράβο. Άδουμε. Τι θα γίνει τελικά. Και θα αποφασίσει ο Βραζιλιάνος που σήμερα αποχώρησε για την Μπραζίλ, τον Σάο Πάολο, και θα γυρίσει στα μέσα Μαΐου, στα μέσα Μαΐου λέω,
του χρόνου. Του χρόνου, σε ένα χρόνο. Θα γυρίσει. Και από τον δούτε, γράφτε μου. Θα γυρίσει στα μέσα Ιούνιου, σε δύο εβδομάδες περίπου, για να κάτσει το τραπέζι με τον Θόδωρο Καρυπίδη και να μιλήσουν σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα. Και αν αυτό θα είναι στον αρπά του, ο ίδιος θέλει να μείνει και θέλει να βοηθήσει την ομάδα από κάποιο πόστο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Άρη. Μέχρι τις 12, αν έχουμε κάποια ενημέρωση φυσικά με τη σχετικά με την αύξηση του Ερέρα, θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Και τώρα μπορώ να σου δώσω την σκυτάλη, αφού αναφέρθηκα και στις γαστρονομικές μας εμπειρίες από την Καρδίτσα στην αρχή της εκπομπής, με το ένα κιλό παϊδάκια συν κάτι άλλο που τσαλακώσαμε εκεί πέρα με τα παιδιά. Μπορώ να σου δώσω το λόγο για να μιλήσεις για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή τα πάμε εσύ. Τα είπες. Την ώρα που εσύ ήσουν... Αργοπέθαινα. Αργοπέθαινα έξω. Που σχόλναγες έξω. Βασίλη, ξέρεις τι θέλω να βάλεις. Που το άκουγα όταν γυρνούσα από την Καρδίτσα. Αλλά θα το βάλεις, θα κλείσουμε βασικά με αυτό το τραγούδι. Δεν θα το βάλεις τώρα, ας το παίζει ωραία κομματάκια. Θα βάλω Μανώλη Μητσιά στο φινάλε της εκπομπής. Μανώλη Μητσιά. Ναι. Θυμήθηκα να. Παοκτσί Μανώλη Μητσιά. Τι έγινε. Ναι, ρε, πλάκα κάνω. Δεν κατάλαβα τώρα. Ναι, και ο Βασίλης Χάρας Πακού. Βασίλης Χάρας Πακού, Πάοκ νομίζω. Εντάξει. Και είναι αγαπημένος Μικόλα Τρεμένος Βασίλης. Καράς, όχι ρε, Πάοκ. Όχι ρε, Άρης νομίζω ο Κάρας. Ο Βασίλης Χάρας είναι Άρης. Νομίζω. Είναι Άρης. Νομίζω είναι Αριανός ο Κάρας. Νομίζω. Ο Μελάς είναι Παοκτσής. Μελάς, εντάξει, το ξέρω. Τι είναι ο Μελάς? Ναι, το ξέρω. Παοκτσής δεν είναι. Ναι. Ο Καράς νομίζω είναι Αριανός. Δεν το έχει πει ποτέ. Ναι, νομίζω. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτή την εντύπωση έχω. Καλησπέρα, Γαλβάδια. Περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές 2-31-02-87 και 3-8 να μιλήσουμε για Άρη, προηγούμενη και επόμενη μέρα, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για Ηρακλή. Να μιλήσουμε για ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Για Μουντιάλ. Για Μουντιάλ που ναι. Σε δύο εβδομάδες ξεκινάει. Από ό,τι βλέπω, στη σημερινή λέει, προπόνηση της Εθνικής Γερμανίας είχαμε λέει σούτια μεταξύ Κίμιχ και Ρούντιγκερ. Σιγά, θα μαζί και τα πίνω. Ναι. Και τους έστειλε ο Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος προφανώς είχε κάποιο πόστο στην Εθνική Γερμανία, τους έστειλε στα αποδυτήρια και θα αποφασίσει ο Γιώαχιμ Λεύ με τους υπευθύνους της Γερμανικής Ομοσπονδίας για το τι. Αυτός ο Μπίχλας. Ο Λεύ, ο οποίος ανανέωσε φίλε. Θα είναι στον πάγκο της Γερμανίας και στο Μουντιάλ του Κατάρ, λοιπόν, το 2022. Ήρθε ο Πάκο Ερέρα. Ναι. Μόλις μου ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα είναι. Αύριο θα έχουμε νεότερα. Για την ώρα αυτό μόνο. Μου ήρθε τώρα μια ενημέρωση στο κινητό μου. Το μεταφέρουμε ζωντανά. Πρώτη εδώ, πολύ, έτσι. Εδώ, πρώτη εδώ. Εδώ. Και μια και μιλάμε για Λεύ, να πούμε ότι είπε στους ποδοσφαιριστές του, στους διεθνείς, ότι τους επιτρέπει κανένα ποτηράκι κρασί μπύρα πριν τα παιχνίδια, αλλά όχι να βρίσκονται, λέει, με τις γυναίκες τους. Ναι, τώρα το να βρίσκονται πώς το εννοεί? Το να βρίσκονται γιατί, ερωτικά ναι, ή το απλά να τις βλέπουν? Νομίζω ότι δεν ενδείκεται να βρίσκονται ερωτικά, γιατί μετά στην επόμενη μέρα θα είναι επόμενη. Επιτρέπει ένα ποτηράκι κρασί μπύρα πριν από τον ύπνο. Άρα ενδεχομένως και κάθε βράδυ με πυροκυλιές να δουν ο Μίλλερ και οι υπόλοιποι. Σηκούν τα λάξουν. Ξέρεις τα ποτηράκια αυτά, έχουν και τα τεράστια ποτηρία. Και τα Παουλάνερ, τα τεράστια. Πιζασολίνες. Ναι. Η Γερμανία επίσης στον όμιλό της έχει Μεξικό, Σουηδία και Νότια Κορέα. Η Σουηδία, φίλε, δεν έχει στην αποστολή της ούτε έναν ποδοσφαιριστή που να αγωνίζεται εντός συνόρων. Και 23 παίζουν εκτός Σουηδίας. Εντάξει, λογικό εν μέρη, πάντως ήταν μια απόφαση η οποία δεν άρεσε στον σουηδικό τύπο και έτσι έπεσε αρκετή κριτική για τις επιλογές του Σουηδού ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος όχι δεν είναι Σουηδός, νομίζω είναι Νορβηγός ο τεχνικός, ο Χαρέιντε, αν δεν κάνω λάθος, είναι Νορβηγός ο τεχνικός των Σουηδών. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει σε σχεδόν δύο εβδομάδες. Σήμερα έχουμε Τρίτη, όχι την άλλη Πέμπτη, όχι μεθαύριο, όχι την άλλη Πέμπτη, την μέθα επόμενη Πέμπτη, 14 του Ιούνιου, στις 6 το απόγευμα. Τελετή έναρξης στο Λουζνίκι της Μόσχας και Ρωσία, Σαουδική Αραβία. Και στις μεγάλες οργανώσεις υπάρχει παραδοσιακά έτσι το ενδεχόμενο γκέλας στην πρεμιέρα, είτε ανοίγει την διοργάνωση ο κάτοχος του τροπέου, είτε ο διοργανωτής, ο οικοδεσπότης, γίνονται συχνά εκπλήξεις. Θυμάμαι το Αργεντινή Καμερούν 0-1 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 90 στην Ιταλία,
με τον γκολ του Μφέντε, αν δεν κάνω λάθος. Θυμάμαι το Γαλλία Σενεγάλη 0-2 στο Μουντιάλ της Άπο Ανατολής. Η Γαλλία τότε με Ζιντάν, αν και δεν συμμαζεύεται, κάτοχος του τροπέου. Ήταν τότε μάλιστα κάτοχος και του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Euro. Είχε χάσει 0-2 από τη Σενεγάλη, του Ντιούφ. Ελχατζή Ντιούφ που πήγε μετά στη Λίβερπουλ. Και να θυμηθούμε και το Euro το 2004, η Πορτογαλία. Ως οικοδέσμινα που είχε ανοίξει τη διοργάνωση στο Dragão, στο Πόρτο, με εμάς και είχε χάσει. Βασίλη, έχουμε ώρα. Βάλε την ώρα. Να ακούσουμε την ώρα. Λοιπόν, να σας πω εγώ την ώρα, είναι 11:31 και 45 δευτερολέπτα. Υπενθυμίζουμε ανοιχτέ οι τηλεοπτικές γραμμές, πήγα να πω. Οι τηλεοπτικές γραμμές 2310-287 και 38. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS. Συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των χρεώσεων της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε επιβλημένος. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, τι γίνεται τις τελευταίες μέρες. Δέχομαι σε μυστήριες ώρες τηλέφωνο από αθηναϊκό νούμερο, Αττική δηλαδή μου βγάζει, και με το που το σηκώνω, φίλε, κατευθείαν το κλείνουν. Έχεις υπόψη τι μπορεί 2, να είναι? 2-10. 2-11 νομίζω. Α, όχι. Κάτσε σου πω. Αλλά έχει λίγες μέρες και σου λέω με το που το σηκώνω, το σκέφτομαι, το σηκώσω, όποτε το σηκώνω, κλείνει κατευθείαν. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα. Πολύ σωστά μιλάς, Θανάση. Τι κάνετε? Ωραία. Εσύ? Τα κόλληβα, τα ξένα κόλληβα, εντάξει. Όχι, δεν. Παπαδόπουλε. Δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα. Κύριε Παπαδόπουλε. Κάση, φίλε, γιατί γράφω εδώ πέρα για Πάκο Ερέρα, περίμενε. Μήπως βάλατε και μπλούζα Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί επειδή... κάποιος έβαλε σε μπλούζα Μάντσεστερ Σίτι. Όχι, ήταν πολύ κύριος, να ξέρεις. Εγώ... Έβαζε ο Πόρτου, ξέρεις. Εγώ, κοίτα, αν με ήξερες, θα ήξερες ότι έχω κάποιες σταθερές ομάδες στην Ευρώπη. Ναι, τις βλέπω. Εντάξει. Αν με ήξερε. Έχω και τον ύμνο σήμερα, είδα πόσο σταθερό ζήτημα. Εγώ έχω τον Άρη, τη United, τη Real και τη Milan. Αυτές είναι. Βάλε κανένα δυο ακόμα, ρε. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει. Βάλε, φίλε, κανένα δυο ακόμα. Τι να κάνουμε. Εγώ σου είπα, μεγάλη ομάδα είσαι. Έχεις χάσει πλέον το DNA του τίτλου και δεν είχες ομάδα έμπειρη για τελικό. Δεν είπα δεν είσαι ποτέ μεγάλη ομάδα. Θα έλεγες άλλα λόγια αν ήταν άλλο το αποτέλεσμα. Όλοι εκ του αποτελέσματος λέμε. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι ναι, το συγκεκριμένο άθλημα έχει και μια άλλη ονομασία. Εκτός από ποδόσφαιρο. Καλά, εντάξει. Είναι άτιμο πράγμα η μπάλα. Άτιμο πράγμα η μπάλα. Όποιος και να κέρδιζε θα είχε τύχη. Δηλαδή αυτό που έγινε στο Ατλέτικο Μαδρίτης Μαρσέιγ, ας πούμε, που η Μαρσέγια έκανε μια φάση και μετά τα παιδιά δεν. Εκεί μπορείς να πεις κέρδισε ο καλύτερος, ναι. Λίγα είναι τα παιχνίδια, ας πούμε, σε τέτοιο επίπεδο, σε τελικούς, που δείχνει, ας πούμε, μία από τις δύο ομάδες ότι είναι πολύ καλύτερη. Τι να θυμηθείς, ας πούμε, ποια παιχνίδια να θυμηθείς, ας πούμε, την Μπαρτελόνα με τη Μάντσεστερ ή με τη Γιουβέντους, πότε έπαιξε. Και εκεί ακόμα δεν... υπήρχαν κάποια πραγματάκια, ας πούμε, που δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο. Όπως και τώρα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο. Απλά είχε πολλά απρόοπτα γεγονότα, τα οποία, ας πούμε, συνθέτουν ένα αποτέλεσμα. Τελικά αποδείχθηκε ότι το φεγγάρι που έλεγα που είχε η συγκεκριμένη ομάδα με τα κόκκινα, στο τελικό όχι έσβησε, ρε παιδί μου. Ναι. Ενώ από το δεύτερο. Είναι αυτό που λέμε, Θανάση. Αν η μπάλα θέλει να σου στραβώσει τη φάση, θα βρει χίλιους τρόπους για να το κάνει, για να σε πληγώσει. Δεν υπάρχει για μένα. Έτσι, με στοιχεία και με αυτά μπορούμε να συζητάμε όλες. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι 50% τύχη και 50% είναι όλα τα άλλα. Λεφτά, οργάνωση, εμπειρία, ταχύτητες, τεχνικές. Το 50% είναι τύχη. Και θα σου πω εγώ κάτι. Μετά τον γκολ που κάνει το 2-1 ο Μπέιλ, το καταπληκτικό αυτό γκολ, ναι, με το δεξί πόδι ο αριστεροπόδαρος. Το δεξί πόδι βγάζει ο Μαρσέλο. Το ψαλίδι είναι με το αριστερό του Μπέιλ. Με το αριστερό το κάνει. Ναι, με το αριστερό. Απλά ο Μαρσέλο βγάζει, που είναι αριστεροπόδαρος, βγάζει με το δεξί τη σέντρα. Ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια σέντρα του Ρόμπερτσον στην πλάτη του Ράμος.
Σωστά. Τη θυμάστε τη φάση. Και κάνει, προσπαθεί στον αέρα να αποκρούσει την μπάλα ο Ράμος. Βάλτε να τη δεις, είναι μετά το 2-1. Δεν τη θυμάμαι τη φάση. Και βρίσκει την μπάλα ο Ράμος, η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Πόσες φορές, να σου θυμίσω, Γιώργο Φυρό μέσα στη Φιλαδέλφια, που μπάλα καρφώθηκε τη δεκαετία του 80 και έχασα εγώ το μάτσο τα τελευταία 5 λεπτά την ΑΕΚ. Άρης Φυρός, Ευρώπη, τι ήταν, ναι ρε φίλε, τι ήταν δηλαδή, κι αυτού νου η στραβοκλωτιά. Κοίταξε τώρα, εμπροκειμένο, πλήρωσε στην απειρία και την, και την έλλειψη ποιότητας για αυτό το επίπεδο του Κάριους, κυρίως, στον τελικό. Ρώστε, και βασικά δικαιώθηκε ο Ντελ Μπόσκε που έλεγε ότι καλή χρυσή η Λίβερπουλ, αλλά δεν έχει πλαν B. Τη τραυματίστηκε ο Σαλάχ, δεν είχε πλαν B. Δηλαδή, όντως ο πάγκος της Λίβερπουλ σε τελικό Champions League με αντίπαλο τη Real Madrid κιόλας δεν μπορούσε να σταθεί. Χάος. Ναι. Πάμε παρακάτω. Η φάση καταρχήν δεν θέλει να το στείλει τον άλλο να τραυματισμένο. Έτσι δεν συζητάω ότι. Εγώ δεν πιστεύω ότι παίκτης κάνει φάουλ. Και να, ας πούμε, να σπάσει το πόδι του αλλού, να πάθει και αυτούς, να βγάλει. Όχι, έχει συμβεί. Κατά καιρούς υπάρχουν και μαρκαρίσματα που έχουν πάει με στόχο να τερματίσουν καριέρες. Αλλά η συγκεκριμένη φάση δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα. Όχι, δεν έχει. Είναι μια καθαρά. Η κακιά στιγμή είναι. Είναι η κακιά στιγμή. Είναι μια κακιά στιγμή. Αλλά είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα. Τα πρώτα 5 λεπτά, ας πούμε, τον καλύτερο παίχτη. Παιδιά, σηκώστε τον κάνα 2 φορές. Ναι, ναι, ναι. Να του κόψει τον τζαμπουκά. Έχει τον στόχο αυτό. Και το ξέρεις, γιατί ο συγκεκριμένος ο παίκτης το κάνει. Το έχει κάνει, εντάξει, είναι βρώμικος αρκετές φορές στην καριέρα του. Ήταν βρώμικος ο Ράμος. Το κάνει. Και με κάνει εντύπωση που είναι στα 3-4 μέτρα ο διαιτητής, πρόσεξε τη φάση που κοιτάει κατάματα τι γίνεται και αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Λοιπόν, είναι μια φάση δηλαδή που πάει με αυτόν τον σκοπό. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή φαίνεται στο παιχνίδι ότι η Ρεάλ δεν πατάει καλά, ότι οι άλλοι τους έχουν με την έννοια επιβάλλει το παιχνίδι, τους κλέβουν μπάλες και τους δημιουργούν και λες αν κάποιος θα βάλει είναι αυτός. Και μετά σβήνουν τα φώτα. Γιατί πιστεύουν οι αμυντικοί της Ρεάλ και όλοι αυτοί και που το βλέπουν ότι πλέον ρε παιδί μου τώρα δεν φοβάμαι αν θα φάω γκολ. Και όταν δεν φοβάμαι όταν θα φάω γκολ βγαίνω βουρ στον πατσά μπροστά και μετά φαίνομαι ότι είμαι η καλύτερη ομάδα, φαίνομαι ότι ενώ στα πρώτα 25 λεπτά δεν φαινόταν αυτό το πράγμα. Κάνανε πολλά λάθη για την εμπειρία τους η Ρεάλ Μαδρίτης. Και να μην τα θυμίσω. Η πάσα πίσω στο Ράμος του Καρμπαχάλ, τους κλέψαν 3 φορές την μπάλα εκεί στο κέντρο, δεν μπορούσαν να. Δηλαδή φαινόταν ότι και η έμπειρη ομάδα, η καλύτερη ομάδα, είχε πρόβλημα με το στυλ παιχνιδιού του αντιπάλου. Και ότι είναι θέμα δηλαδή συγκυρίας που βγήκε αυτό το πράγμα, ώστε να γίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έγινε ο τερματοφύλακας. Την γλιτώνει για μένα γιατί έχει γερμανό προπονητή. Γιατί μπορεί αν ήταν κάποιος άλλος προπονητής, έτσι, να του έλεγε λύνουμε το συμβόλαιο, ευχαριστούμε που μας πρόσφερες μέχρι σήμερα και στο επανειδήν. Και να πούμε και κάτι για την ομάδα μας. Παίζει, τον Άρη. Μόνο ο λίγο οποίος... σύντομα Θανάση, δεν περιμένει κι άλλος από πίσω. Ο οποίος έκανε κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που αν δεν το έκανε θα λέγανε 1000 ανάποδα. Βέβαια τώρα λένε έριξε στον έναν, έσωσε στον άλλον. Αλλά ρε φίλε, εκείνη την ώρα δεν γίνεται να μην το βάλεις τον γκολ. Δεν γίνεται να μην κερδίσει η ομάδα σου. Είναι έτσι για δεν είναι. Εσύ τι θα έκανες? Θα το βάζεις ή όχι? Θα το βάζω. Θα κρατούσες τη μία ή την άλλη ομάδα? Όχι, βάζεις τον γκολ και ό,τι γίνει. Βάζεις τον γκολ και ό,τι γίνει. Ναι. Ευτυχώς που το κάναμε έτσι. Θα μπαίνει μεγάλη στάμπα στον Άρη και στον παίχτη αν το έχανε. Και δεν γουστάρω την ομάδα μου τέτοιες τάμπες. Αυτό ακριβώς. Την ηλικιότητα. Και να σου πω κάτι, αυτό πήγα να πω τώρα. Ο Γκέκας, ενώ το παιχνίδι πάει καρφί για 0-0, πάει και πέφτει τόσο άτσαλα στα πόδια του Πασάκη και το ρίχνει κάτω. Ήταν η μεγάλη χαζομάρα του. Έτσι και δεν έδινε πέναλτι. Ποιος είναι ο Κάριος? Γιατί κοντοστάθηκε. Αυτό είναι. Θα είχε πρόβλημα διαμόρφωσης ομάδος που κατηγορίας. Γιατί αν δεν το έδινε αυτό το πέναλτι. Όχι, εντάξει, ήταν πέναλτι, δεν μπορούσα να το δώσω. Και παρακαλούσαν φυσικά οι παίκτες καρδίτες να το χάσουν. Έτσι, καλά, λογικό έτσι. Αυτό, εντάξει, δεν είναι κατακριτό, λογικό. Υπομονή λοιπόν για του χρόνου να βγάλουμε γούστα με τις ομάδες. Οκ, Θανάση. Γεια σας, κύριε Θανάση. Έγινε σε καλά, καλό βράδυ. Καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Έπεσε, α ξανα. Έλα, σ' ακούμε τώρα. Έλα. Έλα, μ' ακούσε. Ναι. Έλα, Ντάνη, στον Παγκυλκή σήμερα. Τι έλα, ρε, Ντάνη. Ντάνη Ντεβίτο. Ε? Ντάνη Ντεβίτο, λέω. Ναι, ίδιος.
Όπως ακούω τώρα. Τι λέει κάτω Θεσσαλονίκη, κύριε παιδιά. Καλά, δεν είμαστε και μακριά. Τι, το κλικίστε είναι. Δύο τσιγάρα δρόμου. Έρχεται η ανάπτυξη. Δύο τσιγάρα δρόμου είναι. Τι. Γουστάρω κάτω. Καλά είναι κάτω. Δηλαδή τώρα είσαι Κυλική πάνω, ε. Τούμπα Κυλική, είπα. Τούμπα Κυλική. Τούμπα Κυλική. Οπότε γουστάρτα να με βρούτε εδώ πέρα. Πει μου κάνει αριτσινούλα. Μάλιστα. Για πε. Για πάω κάνω να πεστάνε του πάω, θέλω να μάθω. Τα πάμε, νωρίτερα, είπε η Ελένη Μπούντου, την άκουσα. Δεν πρόλαβα να τα ακούσω. Ένα, Χατσερίδη, Βέρμπλουμ και τα λοιπά. Με τα γραφικά είναι τα του πάω. Αυτά. Κασερίδη. Ο Χατσερίδη, ναι, ο Ελληνοουκρανός αυτός. Ο Ουκρανός, ναι. Ουκρανός με ελληνικές ρίζες. Πρώην δυναμό Κιέβου, διεθνής. Καλός είναι, στόπερ, δυναμικός. Εντάξει, στόπερ είναι, μην περιμένεις να είναι. Τον Πασχαλάκη, τι, τον δώσουμε. Μπα, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Εντάξει. Εκτός αν έρθει καμιά πρόταση που να είναι, αν είναι πρόταση μαμούθ, τον δίνεις. Αν φύγει ο Πασχαλάκης, κάτι αν μετά δεν γίνεται. Θα πάρεις τον Κάριους. Θα πάρεις τον Κάριους μετά αν φύγει ο Πασχαλάκης. Ποιος είναι αυτός. Ο Κάριους, δεν βέβαια, το τερματοφύλακα της Λιβέρπουλ δεν ξέρεις. Δεν τον ξέρω. Βλέπω. Έκανε εμφανισάρα στο τελικό της Champions League, μόνος το πήρε. Για τη Ρεάλ. Την Ξάνθη τον πήρα τον τερματοφύλακα. Την Ξάνθη. Ναι, ναι, την Ξάνθη να τρώει. Αυτό έχει κλείσει εδώ και μέρες, δεν έχει κλείσει εδώ και μέρες. Πώς το λένε, ο ξένος, ο ξένος. Ο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη του λέει προπάκριβο είναι το ραδιοφωνό. Να έρθω να το επισκεφτώ. Είμαστε στη Λέοντο Σοφού 18. Σοφούλη 18. Όχι Σοφούλη, Λέοντο Σοφού 18. Λέοντο Σοφούλη 18. Όχι Σοφούλη, Σοφού, όπως λέμε σοφός άνδρας. Λέοντο Σοφού 18. Σε ποιο όροφο είναι. Στον έκτο όροφο. Έκτο όροφο. Ναι, για Καναντού σε βλέπω, θα μας κάνεις Καναντού. Άμα θα έρθω, θα σα πάρω τηλέφωνο να σα επισκεφτώ. Να σα γνωρίζω από κοντά. Ωραία, πάρε τηλέφωνο για να μην κοιμόμαστε. Να βολεύει η ώρα. Ή να μην μα πετύχει στο φαγητό. Ερτσίνε, δεν πίνετε και απαγορεύεται. Τα πίνουμε όλα, τα πίνουμε. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Έγινε και η Κυσιώτη μου. Για πε. Ντάνι, Ντάνι. Όποτε θέλετε, ρε παιδιά. Έγινε Ντάνι, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Έχουμε Βασίλη. Όχι, δεν έχουμε. Λοιπόν, ανοιχτέ οι γραμμέ 2-31-0. 2,87 και 3 οχτάρια για περίπου. Ο Μποκάρη τώρα τι τρολάρισμα τρώει, ρε φίλε. Η Ρίμινη λέει, η ιταλική ομάδα που πιο σχεδόν σε αυτήν την κατηγορία παίζει, θέλει να κάνει πρόταση λέει στη Λίβρο για τον Κάριο. Άκου να δει. Ναι, ναι. Η Ρίμινη, η οποία φέτος ανέβηκε λέει στην Λέγκα Pro, στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Του προσφέρει λέει μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Με τι αποδοχές. Δεν λέει. Α. Εντάξει, αυτό τώρα είναι. Τρολάρισμα. Πολύ πάντως λοιπόν... τον συνέκριναν, ναι, ναι. Ναι. Το βράδυ τελικού έτσι που έμπαινα λίγο στα social media, τον Μιχόπουλο. Ο Μιχόπουλος, φίλε, είχε κάνει άλλο λάθος. Εκείνο που του είχε επιδείξει μπάλα πάνω από το πόδι του. Δεν είχε κάνει με τα χέρια. Συγκεκριμένως το είχε κάνει. Και είχε κάνει και άλλο λάθος πάλι με τα πόδια, στο Καλδερόν με την Ατλέτικο, πάλι που του είχε βάλει ο Βιέρι. Με τον Άρη που πέρασε μπάλα, βρήκε σε μια λακκούβα και πήγαινε στο πάρι με το πλασέ, ναι, ναι. Και πέρασε μπάλα πάνω από το πόδι του. Δεν είχε κάνει με τα χέρια. Ποιος ήταν εγώ, ένα γκολ ήταν. Με τα χέρια σου έκανε πέρσι ο Γλύκος στο τελικό του κυπέλου. Πάνω κάτω τέτοιο γκολ έφαγε από τον Χριστοδουλόπουλο, από το μακρινό το σουτ. Θυμάσαι, τέτοιο γκολ περίπου. Αλλά, εντάξει, ναι, απλά από ένα σημείο και μετά πέσαν πολύ να τον φάνε τώρα και δεν είναι καλό και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Καλά, εντάξει, το παιδί, ναι, εντάξει, ήταν τούτυχε ο χειρότερος εφιάλτης που μπορεί να έχει ποδοσφαιριστής σε τελικό Champions League και είναι και αυτό που λέμε για τη θέση του τερματοφύλακα. Τα λέγαμε και την περασμένη Τρίτη όταν είχαμε εδώ τον Πιτσιρικά, τον Βαχάρη. Είναι, λοιπόν, είναι πολύ μοναχική θέση. Είναι αίρεση, είναι μια θέση που ένα λάθος να κάνεις θα στοιχείς και θα φανεί. Αυτό. Λέει οι επιθετικοί που χάνουν 10 γκολ σε ένα παιχνίδι θα βάλουν ένα γκολ στην 11η προσπάθεια και θα. Και αν κρίνει και το παιχνίδι αυτό το γκολ, θα θεωρηθεί ο MVP του αγώνα. Εντάξει, είναι λίγο. Όχι λίγο, είναι αρκετά δύσκολη η θέση του τερματοφύλακα και θέλει γερό στο μάχη. Απαιτεί και την πιο σκληρή προπόνηση σχέση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Την προπόνηση που κάνουν οι τερματοφύλακες είναι η μέρα με τη νύχτα με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Πολύ πιο κοπιαστική προπόνηση. Άλλη κατάσταση. Εντάξει, το συζητάμε. Εντελώς διαφορετική φάση. Και ποτέ δεν θα είσαι το νούμερο ένα σε μια ομάδα. Λέει, πρέπει να γίνεις σε επίπεδο μπουφών, ας πούμε, για να είσαι το αστέρι μιας ομάδας. Όλοι μιλάνε για τα δεκάρια, για τους γκολτζίδες, για τους εξτρέμ, κυρίως για τους μεσοεπιθετικούς. Ούτε καν η αμυντική δεν είναι η στάρ των ομάδων. Μια μοναχική θέση. Εντάξει, λέει, ο γιος του Ζορζ Γουέα, του Λιβεριανού, ναι. Έχει πάρει την αμερικάνικη υπηκότητα. Και έβαλε το πρώτο γκολ με την εθνική των ΗΠΑ στο φιλικό 3-0 κοντά στην Βολιβία. Λοιπόν. Ο Ζόρζ Γουέα, τι παιχτάρ ήταν, φίλε. Δεν τον έχω προλάβει. Ο οποίος σήμερα είναι και πρώτης Λιβερίας, ναι, ναι.
Παρίσι Ζερμέν, Μίλαν. Δεν τον είχα προλάβει. Λοιπόν. Φίλος του James Deba που είχε έρθει και αυτός στον Ηράκλειο. Ξαναλέω, βρίσκεται στην Ελλάδα από το βράδυ της Τρίτης ο Πάκο Ερέρα, όπως ενημερωθήκαμε πριν λίγο κι εμείς. Μάλιστα, έχει γίνει ήδη μια πρώτη συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Το βράδυ τώρα στην Αθήνα και αύριο θα συνεχιστούν οι επαφές των δύο πλευρών από κοντά. Για περισσότερο φυσικά. Τώρα εντάξει, ένα πρώτο ραντεβού στην ουσία σήμερα, πιο πολύ γνωριμίας από κοντά, γιατί δεν είχαν συνομιλήσει μόνο το τηλέφωνο οι δύο άνδρες. Είχαν μια πρώτη επαφή από το βράδυ και αύριο θα συνεχιστούν οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ξαναλέμε, εκτός από πρώτου, ο Ισπανός θα είναι και νέος προπονητής του Άρη. Βέβαια, λόγω της απεργίας αύριο, ό,τι νέο προκύψει με Πάκο θα το μάθετε από το πρωί της Πέμπτης. Γιατί υπάρχει απεργία από τις 6 το πρωί αύριο μέχρι και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Και το Λαμπαουτάρι θα συμμετέχει. Και το Λαμπαουτάρι θα συμμετέχει. Βεβαίως, ναι, βεβαίως θα συμμετέχει. Κανονικά σε 24 ώρα. Οπότε αύριο θα την πέσει κανονικά, έτσι. Ξυπνήσει αργά. Όχι. Καφεδάρες, τέτοια, ε. Όχι. Έχω δουλειά. Έχεις δουλειά. Έχω δουλειά το πρωί, έχω ένα ραντεβού κάτω. Και πρέπει να κατέβω, δεν γίνεται. Ραντεβού το επαγγελματικό ή. Όχι επαγγελματικό. Άρα δεν είναι δουλειά. Μη επαγγελματικό. Δεν είναι επαγγελματικό. Εντάξει, άρα δεν είναι δουλειά. Έχω ραντεβού και καφέ, πες. Όχι, είναι κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά. Τι θες τώρα, στο αναφορά, κυλώνει. Όχι, εντάξει, όχι, απλά επειδή το παρουσίασες πολύ. Ας έλα, άγγε να σου πω κάτι. Το μεγαλύτερο, άκου τώρα να σου πω που είμαστε δυο μας. Για πες. Και δεν μας ακούει κανένας. Για πες. Πρέπει. Ναι. Βασίλη, βάλε κάτι από κάτω. Όχι να χαμορευτούμε. Α, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, Βασίλη, πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά, πιο. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να δημιουργήσει ένα μυστήριο. Ναι, φέρεις. Βέβαια, το μυστήριο πουλάει. Πρέπει να αυτό. Τώρα ακούει ο άλλο. Είπε ο άλλο ένα ραντεβού κάτω. Τι ραντεβού είναι αυτό, τώρα. Κάψε, βάζει κατευθείαν στον αψαχτή. Πρέπει να αφήνει γενικότερα στη ζωή σου. Ναι, 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 αιωρούνται κάποια πράγματα. Είτε με του φίλου σου. Ένα μυστήριο. Είτε με την εκάστοτε σχέση σου, όχι εσύ παντρεμένο. Πρέπει να αφήνει να ζωή μυστήρια. Γιατί το μυστήριο εξετάρει. Κατάλαβε. Και η γυναίκα, λένε οι παλιοί, εξετάρει κατά πόνο άντρα που έχει μυστήριο. Καλό. Καλό. Καλό! Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, φίλο, από όλο να σε Σμύρνη. Πήγα έναν Ουκρανό. Όχι, ρε. Τι? Πήρε προπονητή τον Βαλεργέν Ισμαέλ. Άλλο τώρα. Ναι, ρε, τέτοιο. Έναν Ουκρανό έλεγαν το πρωί θα πάρουμε. Όχι, όχι, όχι. Ο Ισμαέλ, ρε. Ο Γάλλος, ο Στόπερ που παίζε στην Μπάγκερ Μονάχου, στη Βέρντερ Βρέμη, που ήταν προπονητή του Βιερίνια στη Βόλγα. Για να δω. Έπαιζε στη Λανς. Βαλεργέν Ισμαέλ. Καλή καριέρα σαν παίκτη. Στόπερ, Γάλλος. Κυρίως στην Μπάγκερ Μονάχου, αυτή ήταν το ταβάνι της καριέρας του. Μονεβασιώτης. Λανς, Βέρντερ Βρέμης, Κρίσταλ Πάλας νομίζω είχε παίξει. Αυτός ο Μονεβασιώτης. Και ήταν προπονητής στη Βόλσμπουργκ την εποχή που ήταν ο Βιερίνια. Κάνει ποδοσφαιρικά εγκλήματα στον Απόλλωνα. Ξυλώνει και ράβει ομάδες κάθε χρόνο. Πέρυσι η ομάδα που ανέβηκε πρώτη και... Όχι, γιατί τη χάσε από τον Άρη. Την ξύλωσε όλη και φέτος. Στο Παρατσάκ σώθηκε. Και πώς το λένε. Την πρώτη μαθαίνω ψιλονοσταλγούν τον Βελί. Στα 42 του. Νοσταλγούν τον Βελί. Πιο μικρός από μένα είναι. Και στις πρώτες του δηλώσεις, λέει, πρώτα απ' όλα είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Σας καλωσορίζω όλους. Στις πρώτες συζητήσεις που κάναμε μου δόθηκε μια θετική εντύπωση για να πάρω την απόφαση να έρθω. Σαν πρώτο και βασικό ήταν, λένε, έρθω, λένε, να δω την ομάδα. Έχουμε πολλή δουλειά για να δημιουργήσουμε, λέει, κάτι καλό, μια οικογένεια. Ξέρουμε τι παίκτες θέλουμε κτλ. Μπορώ να παίξω, λέει, πολλά συστήματα με την ομάδα. Πρέπει να πάρουμε πρώτα κατάλληλους παίκτες για το σύστημα που θα δουλέψουμε. Το σύστημα, λέει, δεν μπορεί να είναι πάντα το ίδιο. Δεν ξέρω ακριβώς, λέει, όλο το ρόστερ της ομάδας. Έχω όμως μία άποψη. Mm-hmm. Θα καθίσουμε, λέει, με το τεχνικό επιτελείο να μιλήσουμε, λέει, για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας κτλ. Τον ρωτήσαν και για τον Βιερίνια που τον είχε στη Βόλσμπουργκ. Είχε πολύ καλές, λέει, σεζόν. Την είχε σώσει κιόλας, μάλιστα, λέει, την ομάδα. Και σε ερώτηση που το κάνανε για τον Χαριστέα, τον οποίο είχε στη Βέρντερ Βρέμης, ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και καλός μουσικός. Να παίζει μπουζούκι ο Χαριστέας. Γνωστό, βέβαια. Και ο κύριος Μονεβασιώτης, ο ισχυρός Ανίρ του Απόλλωνα Σμύρνης, είπε, τον φέραμε για να ελπίζοντας να ανεβάσουμε τον Απόλλωνα επίπεδο. Εντάξει, ένα όνομα είναι μεγάλο όνομα. Όταν έχει ένας πρώην παίκτης της Μπάγκερ Μονάχου κυρίως.
και πρώην διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής στον πάγκο του Απόλλωνα Σμύρνης, που δεν είναι και ό,τι πιο μεγάλο υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο σαν μέγεθος, είναι μια ηχηρή κίνηση. Λογικά δηλαδή του χρόνου θα είναι το μεγάλο του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Ισμαήλ θα είναι και όχι κάποιος παίκτης. Εκτός και αν κάνει κανένα μπαμ ο κύριος Μονή Βασιώτης, ο οποίος με τι ασχολείται, γνωρίζεις? Τους φούρνους. Α, υπάρχουν. Μπένεθ. Η φούρνη είναι Βενέτης, πώς λέγεται. Μπένεθ, Μπένεθ, κάπως έτσι είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι. Ναι, ρε. Όχι, ρε. Ο Βενέτης ήταν αυτός που είχε παλιά τον Απόλλωνα, νομίζω. Όχι, ρε. Και παραμένει σαν φούρνο. Και Μονή Βασιώτης δεν έχει τους. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τους φούρνους. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω ιδέα. Αυτός που είχε το χοντρό το παλιά του στον Απόλλωνα Λέφη είναι ο Βελής. Ναι, ναι. Ο οποίος Βελής έχει σουίτα στο Αρτέμιο Φράνκι. Έλα, είναι βιόλα. Ναι, 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 ναι. Αυτά δεν θα τα ακούσει. Και πηγαίνει και βλέπει τα παιχνίδια. Μάλιστα. Στη Φιωρεντίνα, είναι άρρωστος. Διάδοχος, λέει, του Τάκη Γκόνια στον πάγκο του Εργοτέλη είναι ο Νίκη Παπαβασιλείου. Βεβαίως. Θα τα ξέραμε κανένα εδώ. Πάμε παρακάτω. Ο Νίκη. Καλός. Ο Νίκη. Νικόδημος. Είναι Κύπριος. Έχει δουλέψει στο εξωτερικό. 47 ετών. Ναι. Έχει δουλέψει κατά σειρά, λέει, σε ΑΠΕ Πιτσιλιάς, Ολυμπιακό Λευκοσίας, Όφη, Δόξα Κατοκοπιάς, Ένωση Παραλιμνίου, Απόλλωνα Λεμεσού, Ερμία Ραδίπου και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Όχι, ναι, Σλάβαν, ναι. Σλόβαν Μπρατισλάβας. Παίζει ίδιο στυλ ποδοσφαίρου με τον Γκόνια. Ο Γκόνιας θα πάει στην Wadi Regla. Εκεί, Εμιράτα. Εμιράτα, ναι. Και καθαρίζει μια 150 ευρώ το χρόνο. Σε καλή μεριά. Στον Ντάκαρο. Ναι, στον οποίο τον αγαπάμε κιόλας. Βέβαια στον Ροντέλη τώρα έχει γίνει σύριαλ και με την ΑΕΚ να έχει πλεχθεί. Ο Κάιπερς. Με τον Κάιπερς, ναι. Δεν θα πάει στην ΑΕΚ. Αυτός τόσο καλός είναι και γίνεται τόσος λόγος. Είναι πολύ καλός. Δεν τον έχω δει καθόλου. Είναι... Ολλανδός πάμε, έτσι. Βέλγος. Α, Βέλγο, Βέλγο. 21 χρονών. Ναι. Είναι ο μάνατζερ που τον έχει, είναι ο μάνατζερ που έχει τον Κομπανί. Τον Βενθάν. Τον Βενθάν Κομπανί. Και γίνεται τώρα ένα μπέρδεμα με τον μάνατζερ του να έχει μπει στη μέση. Ο Ροντέλης λέει εμείς είχαμε συμφωνήσει με την ΑΕΚ και είχε πει και ο παίκτης ναι. Και ξαφνικά άλλαξε η κατάσταση. Είναι λίγο, έχει γίνει ένα μπέρδεμα με τον Βέλγο ποδοσφαιριστή που μαζί με τον Μάνο ήταν οι δύο αποκαλύψεις, νομίζω, στην φετινή Football League, τουλάχιστον από πλευράς σκοράρισματος. Ο ένας πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αν και για δανεικό τον Ο Βουό, πάντως, από ό,τι διάβασα τώρα, ανανέωσε με τον Όφη. Ναι. Και κάποιοι άλλοι, όχι μόνο Βουό. Βουό, Νάστος και Αργυρόπουλος. Αυτοί ανανέωσαν. Όφη ανέβηκε και ίσως στην παρτίδα του. Γιατί άμα δεν ανέβαινε. Του χρόνου είναι από τα φαβορί για φούντο ή θα μείνει, λες? Ανάλογα με την κινήση θα κάνουν νωρίς ακόμα. Αλλά δεν πέφτει, ρε. Ο Παπαδόπουλος δεν μένει εκεί στον πάγκο. Δεν έπεσε. Είναι καλός προπονητής ο Παπαδόπουλος. Του χρόνου νομίζω πέφτουν 6. Με την αναδιάρθρωση που θα γίνει στα πρωταθλήματα και θα μείνουν 10 ομάδες στη Super League. Γιατί θα είναι 16 και θα πέφτουν 6, άρα θα μείνουν 10. Άρα θα γίνει του χρόνου η σφαγή. Το έλα να δεις. Το έλα λαμέιν θα γίνει του χρόνου στον φανταστικό κόσμο της Super League. Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο να ασχοληθούμε και με αυτά. Άλλες ειδήσεις, λέει ο Χολτσχάουερ, αυτός νομίζω ήταν της Αυστρία Βιέννης, είναι αυτός είναι, που έπαιζε το όνομα του για την ΑΕΚ, λέει, κατέληξε στην Grasshopper, θα πάει στην Ελβετία. Είπαμε και τον Μπάπι, τον Τενέ, ότι θα βρίσκεται και του χρόνου στον πάγκο της Λαμίας. Επίσης ανανέωσε με την Ξάνθη ο Φλίσκας, ο Κώστας Φλίσκας. Σκυλί μαύρο αυτός. Αυτός είναι, φίλε, θα βρίσκεται του χρόνου για 14η σεζόν στην Ξάνθη. Ρεκόρ, ε. Ποιος άλλος είναι τόσο πολλά χρόνια σε μια ομάδα? Για πόσο? Θα είναι η επόμενη, η 14η σεζόν στην Ξάνθη, ο Κώστας Φλίσκας. Μπράβο του. Δυνατός. Τελικό στο φιλικό που λέγαμε νωρίτερα, Άντερ 21, Γαλλία-Ιταλία 1-1. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με τον Ντεμπελέ και ισοφάρισε το 76 ο Καπόνε. Για τους Ιταλούς, δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση από το σοί του Αλ. Δύσκολα. Λοιπόν, δύσκολα, ναι. Γάλλοι και Ιταλοί που παίζουν και την Παρασκευή, φιλικό σε επίπεδο ανδρών. Οι Ιταλοί που θα είναι οι μεγάλοι απόντες του Μουντιάλ της Ρωσίας. Όντως, Μουντιάλ χωρίς Ιταλία, και εγώ ας πούμε που δεν είμαι Ιταλόφιλος. Εντάξει, είναι κάπως, αλλά ας πρόσεχαν. Όταν μπες μπάρας με τη Σουηδία και δεν μπορείς να πετύχεις μια νίκη, εντάξει, και έχεις τον Ισίνη στον πάγκο, κράτη, αλλά τώρα με Βεντούρα που πας. Ουτζιά. Εντάξει, που πας με Βεντούρα. Οι Ιταλοί που έχουν τώρα Μαντσίνη, στον πάγκο τους. Ξεκίνησε με νίκη, τώρα δεν θυμάμαι ποιο φιλικό παίξανε.
και κερδίσανε. Με τον Μπαλοτέλη να επιστρέφει με γκολ κτλ. Είναι οι Γάλλοι, είναι. Α, στοιχηματάκι τώρα, επειδή πολλοί κόσμος που δεν παίζει στοίχημα στο Μουντιάλ όλο και κάτι ρίχνει. Οι Γάλλοι έχουν πολύ καλή φουρνιά και ένα στοιχηματάκι που έχει μια αλφα αξία, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, είναι το να είναι. Το προσφέρει και ο Παπ. Έχει βγάλει ο Παπ μια ειδική έκδοση σήμερα, κυκλοφορεί το κουπόνι, που έχει πολλές σελίδες, με όλα τα ειδικά στοιχήματα που αφορούν και την διοργάνωση και τους ομίλους, αναομάδα κτλ. Έχει στοίχημα καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα, καλύτερη ομάδα Νότιας Αμερικής και Ήπειρος νικητή, καλύτερη ασιατική ομάδα και καλύτερη αφρικανική. Και στην καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα έχει φαβορεί την Γερμανία, λογικό, με 3,35 απόδοση. Αλλά εγώ θα πόντρα στην Γαλλία. Αν πόντρα δηλαδή από το συγκεκριμένο έτσι, πεδίο κάποιο στοίχημα, θα έβαζα τους Γάλλους, που είναι δεύτερο φαβορή με απόδοση 4. Και τρίτο φαβορή είναι η Ισπανία με 4,5. Οι Γάλλοι που έχουν πάρα πολύ καλή φουρνιά σε όλες τις θέσεις, υπερπλήρες ρόστερ. Και αυτός ήταν ο πονοκέφαλος. Τώρα ευχάριστο που λέμε, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ευχάριστο για τον Didier Deschamps, που αναγκάστηκε να αφήσει εκτός μουντιαλικής αποστολής πάρα πολλούς παίκτες που χαλαρά θα είχαν θέση βασικού σε άλλες εθνικές. Α πούμε, ο Λακαζέτ δεν πήγε, δεν κλήθηκε. Ο Πάγε δεν κλήθηκε, προφανώς λόγω και του τραυματισμού του στο τελικό του Europa League με τη Μαρσέιγ. Και πάρα πολλοί άλλοι παίκτες που έμειναν έξω και να το δουν το Μουντιάλ από την πολυθρόνα τους. Φυσικά απαράδειγμα είναι ο Ραμπιό. Όταν είσαι 23 χρονών, εσύ Ραμπιό, ναι. Σε μάθαμε πέρυσι, πρόπερσι κτλ. Και τώρα κράζεις. Και μάλιστα αυτός αρνήθηκε να προπονείται, λέει, με τις ρεζέρβες, που είναι, ξέρεις, αυτοί που είναι stand-by, έτσι ώστε αν τραυματιστεί κάποιος να από ναι. την προεπιλογή να πάει. Είχε βγει υπουργός Γαλλίας, νομίζω, και είχε μιλήσει. Κάτσε, Ραμπιό. Για το Ραμπιό. Δηλαδή έχουν μείνει εκτός αποστολών μουντιαλικών μεγαθύρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και εσύ που τώρα ξεκινάς και κάνεις την καριέρα σου στα 23 σου, πουλάς τρέλα και λες ότι εγώ δεν θα προπονηθώ με τις ρεζέρβες. Αυτό εντάξει, πάει τελείως. Ειδικά όσο είναι Ντεσάμπ, αλλά γενικότερα δεν είναι εδώ. Γκοτζάν Μπενζεμά και δεν παίζει στις τελευταίες οργανώσεις με την Γαλλία, δεν καλείται καν λόγω του θέματος που είχε γίνει τότε στην. Πού ήταν, στην Αποανατολή, ήταν που είχε γίνει το σκηνικό, όχι στην Αποανατολή, στην Νότια Αφρική. Στην Νότια Αφρική που είχε γίνει και τα θέματα με Ριμπερί και τα λοιπά. Που είναι ο Μπενζεμά, έτσι, που είναι το βασικό φόρτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Και εσύ, Ραμπιό, τώρα πουλάς τρέλα στα 23 σου. Με τι. Σε παρακαλώ. Το περιβάλλον που έχεις γύρω σου, το πώς μεγαλώνεις. Άμα αυτό την πιζώνεις και καβάλεις το καλάμι. Είπονται, σαν με κάνει δηλώσεις, λέει, θα το βρει, λέει, μπροστά του. Αυτό που έκανε. Θα το βρει μπροστά του. Δεν θα το βρει, είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Και ποιο είσαι, ρε φίλε, δηλαδή. Για τον Φαμπίνιο που ρωτάνε αρκετοί φίλοι της Λίβερπουλ, που τον έκλεισε τον Βραζιλιάνο χαφ της Μονακό, είναι όντως μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ο φαντεζή παίκτης. Θα μου πεις ποιοι χαφ, ποια αμυντική χαφ είναι φαντεζή, αλλά είναι λίρα 100. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που τα τελευταία χρόνια στην Μονακό έκανε και αυτό στην διαφορά. Στη Μονακό ξεκίνησε από δεξί μπακ και μετά πέρασε στα χαφ, εκτελεί και τα πέναλτι. Είναι ηγετική φυσιογνωμία, είναι μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή, όπως είναι και ο Κεϊτά, ο Αφρικανός από τη Λειψία που τον έχει κλείσει εδώ είναι και μήνες. Είναι box to box. Είναι box to box και. Ας δεν μου βγαίνει τώρα. Ας και πήγα, αυτά. Μια βλακή πήγα να πω. Και αυτά. Να πω μια άλλη πολεμική τέχνη. Αλλά δεν. Ταϊμπό. Όχι, ταϊμπό δεν υπάρχει. Ταϊμπό. Ταϊμπό. Ναι. Ταϊμπόξινγκ. Ταϊμπό δεν υπάρχει. Ταϊμπό λέγεται. Ταϊμπόξινγκ. Κουνκφού, καράτε. Καποέιρα. Καποέιρα είναι χορό. Ναι, αλλά είναι πολεμική τέχνη. Είναι κατά το φουρέιρα που λέμε. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε να κλείσουμε. Να κλείσουμε, φίλοι, άντε. Να λοιπόν. Κλείσουμε γιατί. Ναι, μαζί μα. Ναι, κατάσταση. Δεν πάει. Κατάσταση. Άι, κουράσει. Λοιπόν. Αύριο δεν θα τα πούμε λόγω απεργίας. Βέβαια, ο Λίμπερ θα έχει κανονικά πρόγραμμα, έτσι. Απλά θα είναι διαφοροποιημένο. Διαφοροποιημένο. Ναι. Εμείς θα τα πούμε πάλι Πέμπτη βράδυ. Μαζί μα ήταν ο Παράσχος. Όπως πάντα. Ο Λίμπο 90 στο κέντρο της πόλης. Το Wanda Μετροπολιτάνο των Ιδραυλικών Ιδών. Εκεί που θα γίνει του χρόνου, φίλε, ο τελικός του Champions League. Και παίζουμε εσύ, αν είσαι ο παδός της Ατλέτικο ή αν είσαι ο Σιμεώνε. Σάββατο βράδυ που έπαιζε τη Ρεάλ να το σηκώνει. Δεν θα περνούσε έστω και μισό δευτερόλεπτο από το μυαλό σου. Έχει γούστα να το σηκώσουν οι αχώνευτοι συμπολίτες του χρόνου στο γήπεδο μας. Έχει, φίλε, το πήρε 3 σερί. Δεν το έχει πάρει καμία ομάδα 2 σερί. Και όχι, αυτή το πήρε όχι μόνο 2, το πήρε 3 σερί. Κάτσε παλιά, πώς είχαν πάρει 5 σερί, πώς είχαν πάρει. Ναι, αλλά τώρα άλλες εποχές. Εντάξει. Άρα. Νομίζω οι 4-5 σερί είναι τα 5 πρώτα. Με το Φράγκο. Όχι, εντάξει, τότε ήταν με τη Ρέμς, με την Άιντρα Φραγκφούρτη και με τη Φιωρεντίνα. Ήταν κύπελο πρωτάθλητρι. Ήταν, φίλε, αλλά ήταν πολύ λίγες ομάδες, λίγα ματς. Εντάξει.
Οι μικροί με τους μεγάλους ήταν εκείνες οι οργάνωσες. Παρά σχολείο 90, ό,τι χρειάζεται σε υδραυλικά είδη για το σπίτι, το γραφείο, το μαγαζί σας. Τα λέμε ξανά την Πέμπτη με την πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ναι, ο Προθάλαμος. Ο Προθάλαμος λίγο μετά τις 10 ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας και Ζούγκλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.